Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να συνεχίσετε να περνάτε ωραία όλη την εβδομάδα που έρχεται. Καλώς ήρθατε στο μάθημα Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Στο σημερινό μάθημα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε περισσότερο για απλούς υπολογισμούς που έχουν σχέση με τις ακολουθίες παρά με γραφήματα όπως είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Αν και βέβαια στο επόμενο μάθημα της Πέμπτης δεν θα το αποφύγουμε αυτό, δηλαδή θα κάνουμε και εκεί κάποια γραφήματα επίσης. Σήμερα όμως θα μείνουμε λίγο περισσότερο στους υπολογισμούς. Πριν ξεκινήσω εγώ τη σημερινή παράδοση, θέλω να σας πω δύο πραγματάκια και μετά να μου πείτε αν έχετε απορίες. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε ένα μικρό διαγώνισμα σαν πρόοδο στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το διαγώνισμα αυτό μπορείτε να το κάνετε όλη τη βδομάδα που έρχεται, ανεξάρτητα δηλαδή από το χρόνο που έχει ο καθένας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτική ώρα που πρέπει να πάτε στο εργαστήριο για να το κάνετε αυτό εδώ πέρα. Το διαγώνισμα αυτό δεν μετράει στην τελική σας βαθμολογία καθόλου. Απλά μπορείτε να το κάνετε για να πάρετε μία ιδέα του τι είδους ερωτήσεις θα συναντήσετε στις εξετάσεις περίπου από την ύλη που έχουμε κάνει. Δεν σας κρύβω ότι οι ερωτήσεις που θα έχετε στις τελικές εξετάσεις θα είναι λίγο πιο σύνθετες από αυτές τις οποίες θα δείτε στο διαγώνισμα αυτό. Με την έννοια ότι καθώς θα προχωράει η ύλη, θα υπάρχουν περισσότερα πράγματα στα οποία μπορεί κανείς να τοποθετήσει σαν θέματα της εξέτασης. Εντάξει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να εξοικειωθείτε λίγο με τον τρόπο. Θα συναντήσετε ένα απλό τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης, εντάξει, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα που και τα έχουμε πει στο πρώτο μάθημα που έχουμε κάνει στην αρχή-αρχή. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, εύκολα είναι, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο και το δύσκολο. Για να μην με ξαναρωτάτε, θα σας πω λίγο το εξής. Το διαγώνισμα αυτό, όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να σας απαντήσετε αν σωστό ή λάθος. Μπορείτε να μην απαντήσετε κάποιο ερώτημα αν δεν το γνωρίζετε καλά, εντάξει. Θα πρέπει όμως να κρίνετε το κάθε τι είτε ως σωστό είτε ως λάθος. Λάθος μπορεί να είναι, ξέρετε, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους ένα πράγμα, εντάξει. Είναι στη δική σας κρίση να το θεωρήσετε λάθος ή όχι. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Το συγκεκριμένο διαγώνισμα κρατάει 15 λεπτά, αν και οι εξετάσεις σας θα είναι στα 20 λεπτά στο τέλος του μαθήματος. Προσπαθήστε να είστε έτσι λίγο όσο μπορείτε μέσα στα χρονικά όρια και πλαίσια. Το διαγώνισμα αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο μία φορά. Εντάξει, και να ξέρετε επίσης ότι περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής τελειώνει η προθεσμία. Όποτε το εργαστήριο είναι ανοιχτό και διαθέσιμο, να σας θυμίσω επίσης ότι το εργαστήριο εξυπηρετεί πολλά άλλα μαθήματα, όχι μόνο το δικό μας. Επομένως, υπάρχει έτσι μια πίεση χρόνου για το πότε και όχι είναι διαθέσιμο, αλλά σίγουρα υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες οι οποίες έχουν αντεθεί για το μάθημά σας. Δεν γνωρίζω να σας πω συγκεκριμένα το ωράριο, δεν μου έχει ανακοινωθεί, αλλά αν θα βρείτε την κυρία Πανούση στο εργαστήριο, θα σας εξηγήσει όλες τις λεπτομέρειες. Εντάξει. Σας ξαναλέω μία ακόμη φορά ότι το διαγώνισμα απαιτεί σύνδεση. Αν έχετε κάνει την εγγραφή σας και έχετε πάρει τον κωδικό από εκεί και μετά τα πράγματα είναι εύκολα και απλά. Διαφορετικά θα σας εξηγήσει η κυρία Πανούση το τι μπορεί να γίνει και πώς μπορείτε να τα καταφέρετε για να το κάνετε. Αν θέλετε, εντάξει, σας το ξαναλέω, δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Αν θέλετε, το παρακάμπτετε τελείως. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω εγώ το σημερινό μάθημα, είναι κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι από τα προηγούμενα? Ναι, ορίστε. Δεν σε ακούω καθόλου. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Ναι. Όταν δεν κατάλαβα. Ναι. Με στήλες. Ναι. Αν έχουμε δύο κάθετους άξονες εννοείς. Α, όχι, πώς βάζουμε ένα δεύτερο κάθετο άξονα. Εντάξει, ναι, τώρα το κατάλαβαν. Άλλη ερώτηση. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο το πρώτο. Μιλήσουμε λίγο για την καταμέτρηση υποσυνθήκη. Λοιπόν, έστω 10 αριθμοί, κυρίες και κύριοι, συμφωνούμε. Λοιπόν, πόσοι από τους αριθμούς που έχουμε εδώ στη στήλη α είναι μεγαλύτεροι από το 2?
τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το κάνουμε αυτό εδώ. Για να μετρήσουμε δηλαδή, να απαριθμίσουμε αν θέλετε την ύπαρξη, συγγνώμη, την εμφάνιση κάποιας συνθήκης. Εδώ έχουμε μία συνθήκη αυθαίρετα, η οποία λέγεται αν ο ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος ή όχι από το 2. Μεγαλύτερος, όχι μεγαλύτερος ή ίσον, εντάξει. Έτσι πως τους βλέπετε πόσους από τους 10 αριθμούς που εγώ έχω πληκτρολογήσει στη στήλη α είναι μεγαλύτερη από το 2. Αυτός είναι? Όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Και είπα ήδη 3, 4 και ένας εδώ 5. Άρα το αποτέλεσμα μας είναι 5, εντάξει. Λοιπόν, ένας από τους τρόπους, σας το ξαναλέω, να το προσεγγίσουμε αυτό, παρόλο που δεν είναι ο μοναδικός ή αν θέλετε και ο πιο σωστός, αλλά μπορεί να γίνει με αυτά που ξέρουμε ήδη, είναι να κάνουμε το εξής. Να δημιουργήσουμε μία στήλη, ας πούμε τη διπλανή του στήλη α, τοποθετώντας τους αριθμούς 1 ή 0, αν θέλετε true ή false, ανάλογα με μία συνθήκη. Και να γράψουμε τούτο εδώ. Αυτό εδώ, εντάξει. Αυτό εδώ είναι η κλίση της συνάρτησης. Είναι ένας τύπος δηλαδή. Ο τύπος αυτός λέγεται λογικός γιατί εφαρμόζει μια λογική συνθήκη και χρησιμοποιεί μια λογική συνάρτηση, η οποία τι θα κάνει. Θα ελέγξει εδώ το κελί α1, εντάξει, και θα τοποθετήσει είτε τη μονάδα το 1 αν η συνθήκη είναι αληθής, είτε το 0 αν η συνθήκη είναι ψευδής. Αυτόν εδώ τον έλεγχο μπορούμε να τον επαναλάβουμε για όλη τη στήλη α, απλώς κάνοντας εδώ πέρα τι πράγμα έχουμε πει, διπλό κλικ. Τραβώντας με λίγα λόγια, εισύροντας, αν θέλετε, τον τύπο προς τα κάτω. Τώρα έχουμε συμπληρωμένη μια στήλη Β, η οποία έχει προέλθει μετά από ένα λογικό έλεγχο πάνω στα δεδομένα της στήλης Α. Ωραία. Λοιπόν, αν... Ωπα, συγγνώμη λίγο. Αναθρήσουμε αυτή τη στήλη, τι θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα. Αυτό που θα πάρουμε, στην ουσία, είναι... το πόσες φορές η συνθήκη είναι αληθής, έτσι δεν είναι. Εφόσον η αλήθεια της συνθήκης με έχει μεταφραστεί σε μονάδα και το ψέμα σε 0, εντάξει το 0 όπως καταλαβαίνετε δεν επηρεάζει το άθροισμα, άρα εδώ θα έχουμε 5. Αυτό το πράγμα λέγεται καταμέτρηση υπό συνθήκη. Συγγνώμη. Θα μάθουμε, σας λέω, την άλλη επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να κάνουμε τέτοια πράγματα, δηλαδή να κάνουμε καταμέτρηση υπό συνθήκη και μάλιστα υπό πολύ περισσότερο πολύπλοκες καταστάσεις. Εντάξει. Αλλά αυτό, σας λέω, είναι ένας επίσης τρόπος. Μεταφράζουμε δηλαδή τη συνθήκη σε κάτι που μπορεί να αποτιμηθεί σε 1 και 0 και αθροίζουμε αυτά τα νούμερα. Αυτό λέγεται καταμέτρηση υπό συνθήκη. Γιατί δεν μετρήσαμε και τα 10 νούμερα. Μετρήσαμε μόνο αυτά που πληρούν κάποια συνθήκη, εντάξει. Σε άλλες περιπτώσεις, καταμέτρηση υπό συνθήκη μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το πόσοι από εσάς έχουν, αν είχαμε δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα το ύψος, το βάρος κτλ., πόσοι ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο βάρος ή ένα συγκεκριμένο ύψος, πόσοι είναι, κατάγονται από μία πόλη και πόσοι όχι, πόσοι από εσάς φοράνε γυαλιά μοιοπίας και πόσοι όχι, πόσοι από εσάς έχουν τελειώσει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο λύκειο και πόσοι όχι και ούτω καθεξής. Εντάξει, όλα αυτά λέγονται συνθήκες. Τώρα, η άλλη ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, αφορούσε τους δύο άξονες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, για πίσω, προσέξτε λίγο. Ας κάνουμε και εδώ ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα... Όπα, συγγνώμη λίγο, αυτό ήταν εδώ, W. Θέλετε να γυρίσω, σας πειράζει λίγο να γυρίσουμε σε αυτό το παράδειγμα με τις μπύρες? Όχι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε εδώ μια καφετέρια, μια, το κηλικείο ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, το 1, 2, 3, 4, 7 που έχω γράψει εγώ εδώ στο W αντιστοιχεί στο weekday, δηλαδή στην μέρα της εβδομάδος, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, εντάξει, κτλ. Λοιπόν, και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εδώ, συγγνώμη λίγο, είναι β', ότι αυτή η συγκεκριμένη καφετέρια, ας βάλουμε και ένα τρίτο εδώ, C, εντάξει, πουλάει τρεις τύπους από μπύρες, εντάξει. Την A, την B και τη C, ό,τι θέλετε μπορεί να είναι αυτές οι μπύρες, εντάξει. Τις περίφημες, αν θέλετε, ξανθιές μπύρες, μαύρες μπύρες και κόκκινες μπύρες, εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε το πλήθος. Τα νούμερα που βάζω τώρα είναι αυθαίρετα, όπως καταλαβαίνετε εδώ, εντάξει.
συγγνώμη λίγο. Ενώ λοιπόν πουλάει περίπου 100 με 200 μπύρες όπως βλέπετε από τον τύπο Α, όλα τα άλλα είναι λίγα. Είναι που κατά πολύ λιγότερα, σωστά. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Παρατηρείτε ότι η στήλη Β, δηλαδή εκεί που λέει ο τύπος μπύρας Α, ωραία, είναι πολύ μεγαλύτερα από έτσι. Εντάξει. Αν τώρα από αυτά δεν πάρετε τα δεδομένα, κάνουμε ένα γράφημα. Στήλες θέλεις να είναι το γράφημα. Στήλες να είναι. Τούτο εδώ, ας πούμε. Λοιπόν, για κοιτάξτε λίγο. Ένα τέτοιο γράφημα όπως είναι αυτό εδώ, το μειονέκτημα που έχει είναι ότι μία από σειρά δεδομένων που αντιστοιχεί στην πύρα τύπου Α, αυτή εδώ πέρα που είναι με έντονο κόκκινο χρώμα, είναι πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα δύο, έτσι, το κίτρινο και το γαλάζιο, το βλέπετε. Οπτικά αυτό εδώ δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε τις πιθανές διαφορές ή ομοιότητες ανάμεσα στα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Ενώ δηλαδή έχετε μία σειρά δεδομένων η οποία σας δίνει νούμερα όπως είναι το 100, το 150, το 200 κτλ. Έχετε μία άλλη σειρά, δύο άλλες σειρές δεδομένων, ή μπορεί να έχετε και μία, η οποία τα νούμερα έτσι είναι τι πράγμα. Πάρα πολύ μικρά. Δεν μας βολεύει αυτό εδώ πέρα το πράγμα, εντάξει. Αν θέλουμε και επιμένουμε να βάλουμε όλα αυτά τα δεδομένα στο ίδιο γράφημα, συγγνώμη, ας το μεγαλώσουμε κιόλας λίγο, θα μας συνέφερε μία κατάσταση όπου αυτά εδώ τα νούμερα, που αντιστοιχούν στην γαλάζια και στην... στις δύο άλλες, στη γαλάζια και στην κίτρινη σειρά, θα πρέπει να πάνε σε ποιον άξονα. Σε αυτόν εδώ. Αλλά αυτός εδώ ο άξονας να μην έχει την κλίμακα 0,300, αλλά για παράδειγμα να έχει ποια κλίμακα. Ας πούμε 0,30, εντάξει, 10 φορές λιγότερα. Όλα είναι κάπου εκεί, έτσι δεν είναι. Για να το κάνετε αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο. Επιλέξτε μια σειρά. Βλέπετε ότι έκανα κλικ πάνω σε ένα από τα δεδομένα. Και διαλέξτε τη μορφοποίηση της σειράς δεδομένων. Προσέξτε να δείτε τώρα κάτι. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη μορφοποίηση. Θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου, με λίγα λόγια, το οποίο λέγεται μορφοποίηση σειράς δεδομένων. Από εδώ μπορείτε να κάνετε μία σειρά από αλλαγές και τροποποιήσεις στο γράφημα. Η πρώτη καρτέλα σας είναι το μοτίβο, έτσι δεν είναι. Σε αυτό καταλαβαίνω ότι μπορείτε να διαλέξετε περιγράμματα, γραμμές, χρώματα κτλ. Για παράδειγμα, μπορείτε να το αλλάξετε, αν θέλετε, την περιοχή. Αν τα δεδομένα θέλετε να είναι μαύρα, κόκκινα, ροζ και ούτω καθεξής, εντάξει. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε όμως, και που είναι αυτό που έχετε ρωτήσει, είναι να τροποποιήσετε τον άξονα αυτής της σειράς δεδομένων. Βλέπετε εδώ που πάνω στην καρτέλα γράφει πρωτεύων και από κάτω δευτερεύων άξονας, είναι ορατό. Κοιτάξτε, ο πρωτεύων άξονας είναι αυτός που είναι αριστερά και είναι αυτός που έχει τοποθετηθεί αυτόματα. Αυτή η σειρά δηλαδή αυτή τη στιγμή απεικονίζεται στον πρωτεύοντα άξονα δεδομένων, εντάξει. Για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε αυτό που λες. Να πατήσουμε δευτερεύων. Τώρα, ο δευτερεύων άξονας δεδομένων, βλέπετε πώς έχει γίνει. Και έχει πάει εδώ. Είναι αυτή εδώ η διαδικασία. Εντάξει. Και το κάνεις και για την άλλη σειρά, αν έχετε όπως έχω κάνει εγώ δύο και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό είναι. Τώρα, αυτομάτως βλέπεις ότι ο δευτερεύοντας άξονας έχει πάρει τι πράγμα. Την κλίμακα 0,30. Αυτή μπορείτε βέβαια να την τροποποιήσετε. Δεν ανάγκη να το κάνετε πάντοτε έτσι, εντάξει. Τώρα, εγώ επίτηδες έχω κάνει τα δεδομένα να είναι περίπου 10 φορές λιγότερο, αλλά μπορεί και να μην είναι. Με αυτόν εδώ τον τρόπο όμως έχετε, βλέπετε έναν άξονα εδώ και έναν άξονα πού. Δεξιότερα, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και μετά εδώ μπορείτε να βάλετε και άλλα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, εδώ που λέει ετικέτες δεδομένων, και αυτό δεν έχει να κάνει με τον δευτερεύοντα ή τον κύριο άξονα, έχει να κάνει με όλες τις σειρές δεδομένων. Πολλοί θέλουν να βάζουν αυτό το όνομα, συγγνώμη, την τιμή. Αυτό ξέρετε τι θα κάνει. Αυτό που λέει τιμή εδώ πέρα. Θα βάλει πάνω από την στήλη το νούμερο που αντιστοιχεί σε αυτή τη στήλη. Για παράδειγμα την τιμή 12, 15, 25 κτλ. Αν θέλετε να εμφανίζετε. Εμένα δεν μου αρέσει να σας πω λίγο αυτή η κατάσταση, αλλά αν θέλετε να το κάνετε, μπορείτε να το κάνετε από εδώ. Εντάξει. Και επίσης να αλλάξετε αυτό που λέμε διάταξη σειρών. Αν ήταν όλες οι σειρές τώρα εδώ πέρα, μπορείτε να βάλετε πρώτα τη μία σειρά, μετά την άλλη.
γενικά όλα τα πράγματα σιγά σιγά αλλάζουν. Για να αλλάξει κάτι, σας το ξαναδείχνω, αυτό που πρέπει να κάνετε για μια συγκεκριμένη σειρά είναι είτε να κάνετε διπλό κλικ πάνω σε ένα από τα στοιχεία της σειράς, εδώ έχω κάνει ένα για να την επιλέξω, ή αφού την επιλέξετε μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ και να διαλέξετε τι πράγμα. Τι μορφοποίηση. Θα ανοίξει αυτή εδώ η καρτέλα του γραφήματος και από εκεί και μετά κάνετε ό,τι θέλετε, εντάξει. Αυτό που το οποίο συζητάμε και έχει να κάνει με τον πρωτεύοντα ή τον δευτερεύοντα άξονα είναι εδώ στην καρτέλα που γράφει άξονας. Αυτό είναι. Αν θέλετε δηλαδή μία σειρά να μείνει στον πρωτεύοντα άξονα, γιατί κατά προεπιλογή το πρόγραμμα κάνει έναν άξονα, εντάξει, έναν κύριο άξονα αριστερά. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και ένα δευτερεύον. Αυτό που έχει σημασία και το ξαναεπαναλαμβάνω είναι ότι δευτερεύοντα άξονα δεδομένων κάνουμε όταν επιμένουμε να βάζουμε σειρές δεδομένων στο ίδιο γράφημα, αλλά που είναι πολύ διαφορετικές ως προς το μέγεθός τους. Αλλιώς δεν χρειάζεται, είναι περιττό, εντάξει. Αλλιώς, κάτι άλλο. Τώρα, προσπαθήστε κι εσείς λίγο να το κάνετε αυτό εδώ πέρα και ξανά να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι περιμένω απαντήσεις στις ασκήσεις που σας δίνω μέσω της ιστοσελίδας, εντάξει. Προς το παρόν δεν έχω πάρει καμία βέβαια, αλλά εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε από τα προηγούμενα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα παρακάτω. Αυτό δεν μας χρειάζεται άλλο πια. Θα το συναντήσουμε λίγο εδώ. Για κοιτάξτε λίγο κυρίες και κύριοι. Θα χρειαστεί να πούμε 2-3 πράγματα σαν υπενθύμηση από τα μαθηματικά του γυμνασίου ή αν θέλετε του λυκείου. Τουλάχιστον σε μένα αυτή η ύλη είχε διδαχθεί στην εποχή τη δική μου στην πρώτη λυκείου. Νομίζω τώρα τα κάνετε στη Δευτέρα. Γύρω από τις ακολουθίες, εντάξει. Αυτά που θα πούμε, θέλω να συγκρατήσετε γενικά κάποια απλά νοήματα και σε καμία περίπτωση στο μάθημα το δικό μας δεν θα μείνουμε σε αποδείξεις θεωρημάτων κτλ. Εντάξει. Τους ορισμούς που αναφέρουμε τους λέμε για υπενθύμηση. Θα κρατήσουμε 2-3 πράγματα σχετικά από τις ακολουθίες έτσι να τα θυμηθούμε και από εκεί και μετά οι αποδείξεις και τα θεωρήματα είναι δουλειά του μαθήματος των μαθηματικών, θα τα συναντήσετε εκεί. Τώρα, γενικά κυρίες και κύριοι, ακολουθία θα λέμε μία διατεταγμένη συλλογή πραγματικών αριθμών. Άρα, με λίγα λόγια, μιλάμε για πραγματικές ακολουθίες. Εντάξει, παρόλο που υπάρχουν και άλλων ειδών. Τέτοιες ακολουθίες μπορεί να είναι αυτά εδώ. Για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι η ακολουθία των ζυγών φυσικών αριθμών. Μπορεί να είναι μια ακολουθία να είναι έτσι, δηλαδή μια εναλλαγή από το 1 και το πλην 1. Μπορεί να είναι μια. Αυτή είναι επίσης μια ακολουθία, άσχετα που είναι πάντα 1. Εντάξει. Λοιπόν, ή μπορεί να είναι και έτσι. Να το πάρετε δηλαδή αυτό εδώ ολόκληρο σαν τι πράγμα. Σαν κλάσμα. Εντάξει, είναι τρίκλιγο αυτό εδώ παραγραμμένο. Αυτό δηλαδή είναι ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα τέταρτο κτλ. Αυτό που έχει σημασία και θέλω να το θυμάστε πάντοτε είναι ότι οι ακολουθίες είναι διατεταγμένα σύνολα. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ένα σκορποχώρι, δεν τα βάζουμε μια τυχαία σειρά. Τα στοιχεία μιας ακολουθίας είναι διατεταγμένα. Υπάρχει κάποιο που είναι πρώτο, κάποιο που είναι δεύτερο, κάποιο που είναι τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και ούτω καθεξής. Είμαστε εντάξει με αυτό. Τώρα, προσέξτε να το λέω κάτι άλλο. Ακολουθίες μπορεί να είναι πεπερασμένες και μπορεί να είναι και άπειρες. Επίσης, ακολουθίες δεν είναι μόνο κατά ανάγκη αριθμοί, άσχετα που εμείς θα μείνουμε κυρίως σε αριθμητικού τύπου ακολουθίες. Για παράδειγμα, το αλφάβητο, είτε είναι το λατινικό που γράφει εδώ, είτε είναι το ελληνικό, είτε είναι το κινέζικο, είτε είναι το οποιοδήποτε άλλο αλφάβητο του κόσμου, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι μια ακολουθία, διατεταγμένη ακολουθία. Γιατί τη λέμε διατεταγμένη ακολουθία, γιατί όταν μας λένε να πούμε την αλφαβήτα, δεν λέμε βήτα, αλφα, κάπα, θήτα, ρο, εντάξει, λέμε αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έτσι δεν είναι. Τα λέμε με τη σειρά. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κτλ. Κάθε ακολουθία αναγνωρίζεται πως είναι διατεταγμένη. Δεν υπάρχουν μη διατεταγμένες ακολουθίες. Μερικές από αυτές, όπως είναι το αλφάβητο, είναι όμως και πεπερασμένες. Δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ, βέβαια, εμείς στο μάθημα με αυτά, με πεπερασμένες ακολουθίες. Αυτό το οποίο θα μας παιδέψει αρκετά όμως στο μάθημα, κυρίες και κύριοι, είναι οι λεγόμενες αναδρομικές ακολουθίες, που είναι και οι σπουδαιότερες, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, για τις ανάγκες του μαθήματος. Αυτές οι αναδρομικές ακολουθίες δεν είναι τίποτα άλλο από ακολουθίες στις οποίες ο ένας τους όρος εξαρτάται από τουλάχιστον έναν από τους προηγούμενους. Για παράδειγμα, αν θα δείτε αυτήν εδώ, την ακολουθία η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ακολουθία των φυσικών αριθμών που συμπεριλαμβάνει το 0, εντάξει. Ξεκινάμε από το 0 και σε κάθε, για να βρούμε τον επόμενο όρο τι κάνουμε. Προσθέτουμε τη μονάδα στον προηγούμενο και ούτω καθεξής. Ενώ εδώ, για παράδειγμα, προσθέτουμε πόσο.
2. Εντάξει, αν ξεκινήσετε από το 2, θα πάρετε μια ακολουθία που λέγεται 2, 4, 6, 8, τους άρτιους με λίγα λόγια φυσικούς αριθμούς, εντάξει. Αυτή η ακολουθία καταλαβαίνετε είναι και αυτή αναδρομική, ότι για να βρεις κάποιον όρο της πρέπει να κάνεις τι. Θα πρέπει να ξέρεις τον προηγούμενο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τούτο εδώ, τούτο εδώ, τούτο εδώ και ούτω καθεξής. Προσέξτε μονάχα λίγο, υπάρχουν περιπτώσεις όπως είναι αυτή εδώ, για παράδειγμα αυτή εδώ ή αυτή εδώ, όπου μπορεί να ξαναγραφτεί η ακολουθία με τέτοιο τρόπο, χωρίς να είναι αναδρομική. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση. Ή σε αυτήν εδώ. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, προσέξτε επίσης ότι η αναδρομικότητα αφορά δύο προηγούμενους όρους. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε μόνο έναν, αλλά δύο. Και τον ύπλην 1 και τον ύπλην 2. Θυμάται κανείς το όνομα αυτής της ακολουθίας, η οποία είναι και διασημότερη όλων. Τελευταία ακολουθία πώς λέγεται? Πώς? Θα τη δούμε σε λίγο. Τώρα, πώς θα κάνουμε αυτά τα πράγματα εδώ? Αν αναφερόμαστε σε προγράμματα λογιστικών φύλων, όπως είναι το Excel ή το Calc, αργότερα θα τα δούμε και σε κάπως έτσι πιο προγραμματιστικό περιβάλλον. Αυτό το οποίο κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι, και μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα σε αυτό το φύλλο και θα το κάνουμε επίσης ζωντανά σε λίγο στο μάθημα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνήθως να γράφουμε μία στήλη όπου γράφουμε τι πράγμα. Το νι, αυτό το 1, 2, 3, 4, 5, 6 κτλ. Και από κάτω να γράφουμε το αλφανι. Πόσο είναι ο κάθε όρος του αλφανι. Το πώς το υπολογίζουμε ακριβώς αυτό εδώ πέρα θα το δούμε σε λίγο, εντάξει. Αλλά όταν λέμε απεικόνιση μιας ακολουθίας σε ένα υπολογιστικό φύλλο, είναι κάτι τέτοιο, είναι σαν παράδειγμα. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε 1, 2, 3 στήλες, οπότε έχουμε διαφορετικές ακολουθίες, όπως περιγράφονται λίγο πιο πάνω, εντάξει. Είναι το 1 δια νι, το νι δια νι συν 1. Και το 2 εις την Ι. Το 2 εις την Ι στο τελευταίο νομίζω ότι σας είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε γιατί δεν έχει και διαιρές. Εντάξει, εδώ είναι τι πράγμα. 2 εις την πρώτη, 2 στο τετράγωνο, εις την τρίτη, τετάρτη και ούτω καθεξής. Εντάξει. Λοιπόν, για να κάνουμε τους υπολογισμούς που είχατε δει πριν, ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, κυρίες και κύριοι. Όπως το βλέπετε ξανά εδώ, το θυμάστε λίγο, κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Μπορούμε να συμπληρώσουμε. Συνήθως συμπληρώνουμε μία στήλη με τους όρους της ακολουθίας, δηλαδή αυτό το 1, 2, 3, 4, 5, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρμένει από το σύνολο των φυσικών αριθμών. Εντάξει, απαριθμητές με λίγα λόγια. Στη συνέχεια, σε μία διπλανή στήλη, γράφουμε τον τύπο της ακολουθίας, όπως είναι αυτό εδώ, το 1 δια α2, που αντιστοιχεί σε ποιο τύπο. Κοιτάξτε λίγο, αν έχουμε την πρώτη ακολουθία, το 1 δια νι, εντάξει, αυτό που κάνουμε, σας το ξαναλέω, είναι γράφουμε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 κτλ. Που είναι το νι και στη στήλη β γράφουμε τι ποιον τύπο. 1 δι α2, 1 δι α3, 1 δι α4. Προφανώς, όπως ξέρουμε, αυτό που κάνουμε είναι να γράφουμε μία φορά τον τύπο, εντάξει, και σύρουμε το κελί προς τα κάτω για να συμπληρωθεί η στήλη. Στην άλλη περίπτωση που έχουμε τη δεύτερη ακολουθία που είναι πια η νι δια νι συν 1, πώς πρέπει να γράψουμε τον τύπο? Πρέπει να γράψουμε, όπως λέει εδώ πέρα, στο παράγραφος 3, τι πράγμα. Α2 δια α2 συν 1. Με λίγα λόγια, το κελί α2 στον υπολογιστή αντιστοιχεί σε αυτό που στα μαθηματικά γράφουμε εδώ, νι. Εντάξει. Στη συνέχεια, για να κάνουμε την ακολουθία 2 εις την νι, θα χρειαστούμε τι πράγμα. Θα πρέπει να γράψουμε τον τύπο, αυτόν εδώ το βλέπετε. Εδώ προσέξτε λίγο, αυτό είναι το σύμβολο εις την. Στο πληκτρολόγιο σας θα το βρείτε με το Shift 6, εντάξει. Αυτό που καμιά φορά έτσι χαριστικά λέμε καπελάκι, ωραία, είναι το σύμβολο ύψωσης στη δύναμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτούς τους τρεις τύπους που γράφουν εδώ οι παράγραφοι 2, 3 και 4, πώς αντιστοιχούν εδώ στους τύπους των ακολουθιών. Και έτσι συμπληρώνουμε όλες τις πιθανές τιμές που χρειαζόμαστε. Εδώ, για παράδειγμα, όπως βλέπετε, έχουμε σταματήσει στο 10, που σημαίνει ότι έχουμε υπολογίσει 10 όρους της ακολουθίας. Εντάξει. Άπειρους δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ποτέ, ξέρετε. Εντάξει. Αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε 5, 10, 20, 100, ένα πεπερασμένο πλήθος από μια ακολουθία, παρόλο που η ακολουθία βέβαια μπορεί η ίδια να έχει άπειρους όρους. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα εδώ πέρα για να πούμε λίγο την γνωστή σας ιστορία με το σκάκι. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι, αυτή με το σιτάρι και το σκάκι.
Υπάρχει ένα παραμύθι, δεν ξέρω κατά πόσο πολύ είναι έτσι ιστορικά επιβεβαιωμένο. Θα το πάρουμε όμως ως ιστορική αλήθεια εμείς για τις ανάγκες του μαθήματος, εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος κύριος που λέγεται Σίσα, Ινδός, ο οποίος έχει ανακαλύψει το παιχνίδι του σκακιού. Πιθανά με κάπως όχι ακριβώς τους ίδιους κανόνες που τους ξέρουμε σήμερα. Το παιχνίδι αυτό έφτασε κάπου σε έναν βασιλιά της περιοχής εκεί, ο οποίος ενθουσιασμένος από την ανακάλυψη του Σίσα και που πρόσφερε τέλος πάντων κάποια διασκέδαση στα βαρετά απογεύματα της βασιλείας του, θέλησε να τον ανταμείψει, πληρώνοντάς τον με οτιδήποτε αυτό ζητούσε. Εντάξει. Και ο Σίσα ζήτησε, όπως ξέρετε, σιτάρι, ένα αγαθό το οποίο λείπει και συνεχίζει να λείπει ακόμα και τώρα από την Ινδία. Λοιπόν, το πρόβλημα όμως ήταν πόσο ήταν αυτό το σιτάρι, γιατί κοιτάξτε λίγο τι ζήτησε. Ο Σίσα ζήτησε από τον βασιλιά του να του βάλει πάνω στο σκάκι, στη σκακέρα, ένα κόκκο σταριού στο πρώτο τετραγωνάκι, εντάξει. Δύο στο δεύτερο, τέσσερα στο τρίτο, οχτώ στο τέταρτο και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, κάθε επόμενο τετραγωνάκι να διπλασιάζει την προηγούμενη ποσότητα. Μια γεωμετρική πρόοδο, μια ακολουθία γεωμετρικής ανάπτυξης, με λίγα λόγια, εντάξει. Ο βασιλιάς θεώρησε το δώρο ευτελές για ένα τόσο μεγάλο, όπως το λένε, πράγμα το οποίο είχε ανακαλύψει ο κύριος Σίσα, εντάξει. Και του ζήτησε κάτι άλλο, αλλά ο Σίσα επέμενε, μέχρι που ήρθε ο λογιστής του και του είπε πόσο σιτάρι ζήτησε ο Σίσα. Πόσο πιστεύετε ότι ήταν αυτό το σιτάρι? Περίπου τώρα, δεν χρειάζεται να μετρήσετε. Τους κόκκους θα τους μετρήσουμε σε λίγο, εντάξει. Καταρχήν, πιστεύετε ότι μπορείτε να μετρήσετε τους κόκκους? Είναι κανείς που μπορεί να τους μετρήσει χρησιμοποιώντας υπολογιστή, εντάξει, υπολογιστή, η τσέπη, είτε αυτό, είτε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή. Είναι κανείς που ξέρει να τους μετρήσει ακριβώς? Κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι παραμύθι, εντάξει. Είμαστε όμως το 2013. Μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς τους κόκκους του σταριού? Πώς μπορεί κανείς να το κάνει? Πώς? Και? Ναι, και τι θα κάνουμε μετά? Θα βρούμε όλους τους όρους, δηλαδή, και θα τους αθροίσουμε, εντάξει. Μπορεί ο υπολογιστής να κάνει αυτό το πράγμα? Σίγουρα. Αυτός ο συγκεκριμένος. Ένας, αυτός είναι σαν και αυτό που έχει στο σπίτι, δεν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Okay. Κανείς που έχει αμφιβολία? Θα έπρεπε να έχετε αμφιβολίες πάντως, εντάξει. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει και, πώς το λένε, και με αυτά που θεωρητικά έχετε διαβάσει στη βιβλιοθήκη τις μέρες που άνοιξε, εντάξει, θα έπρεπε να ξέρετε. Δεν είναι τόσο απλό το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, να υπολογίσουμε με ακρίβεια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να υπολογίσουμε προσεγγιστικά. Προσεγγιστικά έχει κανείς μια εικόνα του πόσο σιτάρι χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένα σακί σιτάρι από αυτά που έχουν οι αποθήκες που είναι, έχει περίπου 50 κιλά σιτάρι. Φτάνει? Όχι. Μία αποθήκη, αν γεμίζαμε όλη αυτή εδώ πέρα την αίθουσα με σιτάρι. Εντάξει. Θα έφτανε αυτό? Μην κοιτάτε. Για την Ινδία αυτό είναι τεράστια ποσότητα σιτάριου, εντάξει, ειδικά για έναν άνθρωπο, όταν το σιτάρι σου είναι σε τόσο μεγάλη έλλειψη. Αλλά μία αποθήκη σιταριού φτάνει? Ένα υπεροκειάνιο? Κοίτα, 64 τετραγωνάκια είναι, δεν είναι άπειρα, είναι μετρημένα, εντάξει. Αλλά πόσο πολύ μπορεί να είναι αυτό το σιτάρι? Πόσο το φαντάζεστε? Για παράδειγμα, είναι κανείς που έχει, πώς το λέω, καμιά εμπλοκή λόγω της οικογένειας με γεωργική παραγωγή. Μπορεί να έχει μια εκτίμηση, ας πούμε, ότι αν πούμε ότι στην Ελλάδα κατά μέσο όρο ένα στρέμμα σιτάρι δίνει περίπου 250 με περίπου, ας πούμε, 300 κιλά σιτάρι, εντάξει. Πόσα στρέμματα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το ΣΥΣΑ? Ένα στρέμμα φτάνει? Ορίστε. Δεν ξέρω, ρωτάω, πείτε μια εκτίμηση, ρε παιδιά. Ναι. Ας πούμε 10% εκεί, ας πούμε. Όσα πάνω κάτω μπορεί να έχει ένας αγρότης, ας πούμε, εντάξει. Εντάξει, κάποιοι έχουν και περισσότερα, κάποιοι έχουν και λιγότερα. Αλλά φτάνει ένας αγρότης να εξυπηρετήσει? Μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, αγρότες στην Ελλάδα. Υπάρχουν, ξέρετε, και αγρότες στην Αυστραλία που έχουν 15.000 στρέμματα. Ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πες το. Ναι, φαντάσου τώρα ότι για παράδειγμα μπορεί να έχει ένα αγρότη ο οποίο έχει γεμίσει μια αποθήκη με ένα σιτάρι, εντάξει.
Ναι, αν για παράδειγμα πάρουμε σαν μέση απόδοση στρεματική τα 300 κιλά σιτάρια ένα στρέμα, κάποιος που έχει 100 έχει κάνει πόσο, 30 τόνους, εντάξει. Αρκετό δεν είναι 30 τόνους. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να έχει κάνει και 50 τόνους, οπότε μιλάμε για 1000 σακιά σιτάρια, εντάξει. Ωραία. Να κρατήσουμε λίγο αυτό, ότι πάνω κάτω ένας αγρότης, εντάξει, με περίπου ας πούμε από την ελληνική επαρχία μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά του. Το κρατάμε αυτό, εντάξει. Πάμε λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε λίγο. Συμφωνούμε λοιπόν ότι η πρόοδος, αν θέλει, η γεωμετρική πρόοδος, η ακολουθία, αν θέλετε, που περιγράφει αυτή την κατάσταση, είναι κάπως έτσι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αν εδώ βάλουμε τα κουτάκια το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κτλ. Πάνω στη σκακέρα και με α1, α2, α2 απεικονίσαμε το πλήθος των κόκκων που έχει κάθε τετραγωνάκι, τότε δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι ένα εδώ, δύο εδώ. Βλέπετε ότι είναι δύο στη μηδενική, δύο στην πρώτη, δύο. Άρα στην ουσία μιλάμε για μια ακολουθία η οποία περιγράφεται με τον τύπο που σας δίνει πάνω-πάνω η οθόνη, έτσι δεν είναι? Με το 2 ή στην ή πλην 1. Αν το νη ξεκινάει από 1, αν το νη το βάλουμε να ξεκινάει από το 0, θα ήταν 2 ή στην ή. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Ότι κάπου, κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε αυτήν εδώ την ακολουθία η οποία μπορεί να γραφτεί και έτσι, ως το διπλάσιο του προηγούμενου. Είτε το γράψουμε με τον έναν τρόπο, είτε το γράψουμε με τον άλλον, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι πολλές ακολουθίες, όπως αυτή εδώ, που εμφανίζεται να είναι αναδρομική, στην πραγματικότητα είναι έτσι. Δεν έχει, εκεί ο πάνω τύπος δεν είναι αναδρομικός. Το αλφανί δεν εξαρτάται από το αλφανί πλην ένα. Κάποιες λοιπόν ακολουθίες μπορούν να γραφτούν είτε με αναδρομικό τύπο, είτε χωρίς αναδρομικό τύπο. Μπορείτε να πάρετε για το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέτουμε ό,τι θέλετε εσείς, εντάξει. Τώρα. Αυτό που μου έχετε περιγράψει, κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό εδώ. Σωστά. Αυτό που είχαμε κάνει και πριν, δηλαδή τοποθετούμε εδώ το 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Εντάξει. Και εδώ γράφουμε τον τύπο ποιον. Το 2 εις την α2 εις την μείον 1, το 2 εις την νη πλην 1 δηλαδή με λίγα λόγια. Εντάξει. Εδώ έχω πάρει με λίγα λόγια ποιον τύπο. Όχι αυτόν εδώ, αλλά τον από πάνω. Εντάξει. Θα μπορείτε να πάρετε όμως και τον ένα και τον άλλο. Θα κάνουμε και τον ένα τύπο, συγγνώμη, και τον άλλον. Θα κάνουμε και τα δύο παραδείγματα για να δούμε λίγο την ισοδυναμία τους. Οπότε στο τέλος θα πρέπει να κάνουμε τι πράγμα? Να αθροίσουμε όλη αυτή την περιοχή. Εντάξει, αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει πάει αρκετά προς τα κάτω μέχρι το 64. Εδώ παρατηρείτε ότι έχω αποκρύψει κάποια κελιά για να δούμε λίγο τι πράγμα. Μέχρι το τέλος. Θυμάστε πώς θα διαβάζουμε αυτούς τους αριθμούς, οι οποίοι λέγονται ότι έχουν την επιστημονική μορφή? Αυτό το 5,76765 ε συν 17 τι σημαίνει? 5,7 περίπου επί 10 εις την 17. Εντάξει, για να μην γράφουμε μεγάλους αριθμούς, τους συντομεύουμε, γράφοντας, με αφήνουμε εδώ πέρα τη μορφή. Αυτή εδώ η μορφή, το ε συν, σημαίνει ότι πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό με μια δύναμη του 10. Προσέξτε, μπορεί να είναι και πλην σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, οπότε ο αριθμός γίνεται πολύ μικρός. Αν είναι συν, είναι πολύ μεγάλος. Με λίγα λόγια, εδώ θα πρέπει να πάμε αυτή την υποδιαστολή πόσες θέσεις δεξιά για να τον κάνουμε ακέραιο τον αριθμό αυτό. 17. Εντάξει, να πάει κάπου εδώ. Το άθροισμά τους είναι κάπου τόσο. Βλέπετε πόσο είναι ο τελευταίος όρος. Το άθροισμα είναι τόσο, όπως βλέπετε. Αυτός εδώ ο αριθμός. 1,8 περίπου επί 10 στη 19η. Εντάξει. Πόσο ζυγίζει αυτή η ποσότητα σε κόκκους? Πόσο θέλετε να ζυγίζει ένας κόκκος σιταριού? Να τον κάνουμε να ζυγίζει ένα χιλιοστό του γραμμαρίου. Δεν ζυγίζει τόσο λίγο, εντάξει. Αλλά θέλετε να τον κάνουμε για παράδειγμα ένα δέκατο του γραμμαρίου. Ένα δέκατο του γραμμαρίου. Αν ένας κόκκος ζυγίζει ένα δέκατο του γραμμαρίου, τότε αυτή εδώ η ποσότητα από συν 19 θα γίνει συν 18, αυτό θα είναι τι πράγμα? Γραμμάρια. Συμφωνούμε? Αυτό θα είναι δια 10. Αν αυτό το 18 το κάνουμε 15, το διαιρέσουμε δηλαδή με το 1000, θα είναι κιλά. Και αν το διαιρέσουμε πάλι με το 1000 και το 15 το κάνουμε 12, θα είναι τι πράγμα? Τόνους. Πόσοι τόνοι λοιπόν χρειαζόμαστε? 1,8 επί 10 στην 12. Εντάξει, με λίγα λόγια περίπου 2 δισεκατομμύρια τόνους. Πόσα κιλά παράγει ένας αγρότης? Πόσα παράγουν όλοι οι αγρότες της γης?
Το πολλά δεν λέει τίποτα. Το πιο σωστό ήταν να πεις πολύ λιγότερα. Μπράβο. Δισεκατομμύρια τόνους το χρόνο στη γη δεν παράγεται, εντάξει. Με τόσους πολλούς πεινασμένους που έχει εκεί, κυρίες και κύριοι, δεν θα είχαμε, πώς το λένε. Αν είχαμε το σιτάρι που είχε ζητήσει ο Σίσα, εντάξει, δεν θα είχαμε τόσους πολλούς πεινασμένους στη γη. Με λίγα λόγια, η ποσότητα που ζήτησε ο κύριος Σίσα από το βασιλιά του ήταν ασύλληπτη, όχι μόνο για το συγκεκριμένο βασιλιά, εντάξει, αλλά για πολλά χρόνια αργότερα και με όλη την τεχνολογική πρόοδο που έχει συμβεί πάνω στον πλανήτη. Που σημαίνει φάρμακα, λοιπάσματα, τραχτέρ, μπλα μπλα και ούτω καθεξής, εντάξει. Δεν μας φτάνει. Τέτοιες σειρές, τέτοιες ακολουθίες, κυρίες και κύριοι, όπως είναι η γεωμετρική πρόοδο, κάτι δηλαδή που αυξάνεται εκθετικά, να ξέρετε ότι η αύξησή τους είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ συχνά ξεπερνάει τα όρια. Ένα από τα προβλήματα που θα συναντήσουμε σε αυτόν εδώ τον υπολογισμό, εντάξει, είναι η ανακρίβειά του. Είναι ότι δεν μπορούμε να... Με αυτόν εδώ πέρα τον υπολογιστή και με αυτό το πρόγραμμα, το άθροισμα που παίρνουμε εδώ είναι προσεγγιστικό. Θυμάστε στο δεύτερο μάθημα που είχαμε μιλήσει για τον αριθμό ε της μηχανής, ότι υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι πολύ μικροί και ο υπολογιστής δεν μπορεί να κάνει πράξεις σωστά με αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, και με νούμερα, αριθμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Η απάντηση που παίρνουμε εδώ, ειδικά αυτά εδώ τα τελευταία νούμερα και συνολικά το άθροισμα, είναι προσεγγιστικά. Δεν είναι ακριβής, εντάξει. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μου δώσετε το αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή τους κόκκους του σιταριού που ζήτησε ο Σίσα, με ακρίβεια κόκκου, δηλαδή ακριβώς τόσους, εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο καιρό χρειάζεται για να το κάνετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, να σας βάλω 20 στο μάθημα και να φύγετε. Θα σας βάλω 10 και για το επόμενο. Μάθημα. Πόσο καιρό χρειάζεται για να το κάνετε αυτό? Να μου πείτε με ακρίβεια τους κόκκους σιταριού που ζήτησε ο Σίσα. Με ακρίβεια ενός κόκκου. Μία. Αύριο δηλαδή. Οκ. Να το περιμένω. Ορίστε. Ο ορκιστός λογιστής να σε βοηθήσει σε ποιο πράγμα? Γιατί ξέρει. Εσύ τι λες? Να έχεις, γιατί να μην έχεις. Εντάξει, να έχεις ό,τι θέλεις, εντάξει. Αν έχετε καταλάβει τον τρόπο που το κάνεις, σας λέω, αύριο λοιπόν, τι ώρα θέλετε? Ορίστε. Κοιτάξτε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχω να κάνω με τζάμπα μάγκες, θα το ξέρετε αυτό, εντάξει. Οπότε, σας προκαλώ. Λοιπόν, αύριο λοιπόν στις 10 η ώρα, περάστε από το γραφείο και φέρετε μου τη λύση. Παίρνετε 10 σε αυτό το μάθημα και 10 προκαταβολικά για το επόμενο. Και συνεχίζουμε. Ένας άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να υπολογίσετε αυτό εδώ το άθροισμα, είναι να αποφύγετε να κατασκευάσετε τους όρους της ακολουθίας και στη συνέχεια να κάνετε την άθρηση, αν ξέρετε λίγο παραπάνω από τα μαθηματικά των γεωμετρικών προόδων και των ακολουθιών, εντάξει. Από τα μαθηματικά, λοιπόν, χωρίς να επιμένουμε στην απόδειξη, μπορούμε να πάρουμε αυτόν εδώ τον τύπο και να υπολογίσουμε το άθροισμα που θέλουμε. Εάν έχουμε, λοιπόν, μια γεωμετρική πρόοδο αυτής της μορφής, α συν α επί ρο συν α επί ρο τετράγωνο συν α επί ρο τρίτης κτλ., σε συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζουμε εδώ, ο συντελεστής α είναι μονάδα και το ρο είναι πόσο, το r, αν θέλετε, πώς είναι γραμμένο. 2, λοιπόν, ο τύπος που μας δίνει το άθροισμα είναι τούτος εδώ. 2 στην 64η μείον 1. Δεν χρειάζεται να κάνετε δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία, αν ο στόχος σας είναι να βρείτε μόνο και μόνο τι πράγμα, το άθροισμα. Για να μπορέσετε λοιπόν να βρείτε έναν υπολογιστή ο οποίος κάνει σωστά αυτόν τον υπολογισμό που σας ζητάω, θα πρέπει να ρωτήσετε σε αυτόν που σας πουλάει τους υπολογιστές, εάν ο συγκεκριμένος υπολογιστής μπορεί να κάνει αυτή την πράξη. Πόσο κάνει 2 στην 64η και με ποια ακρίβεια μπορεί να το κάνει. Είναι κανείς από εσάς που όταν αγοράζει ένα υπολογιστή ρωτάει την ακρίβεια των πράξεων που κάνει ο υπολογιστής? Όχι. Καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιείτε λάθος κριτήρια για να αγοράζετε υπολογιστές. Ναι. Αν πάτε σε ένα κατάστημα που πουλάει υπολογιστές και το ρωτήσετε τον πολιτή πόσο κάνει αυτό, δηλαδή μπορεί ο υπολογιστής να κάνει αυτό, πιστεύετε ότι θα ξέρει να σας πει? Υγεία και καλή καρδιά, κυρίες και κύριοι. Να σας θυμίσω μονάχα ότι αυτό το νούμερο εδώ, το 1,8 επί 10 στην 9 λέγεται αλλιώς και έξα. Όπως λέμε κύλο, μέγα, γίγα κτλ. Εντάξει, το 10 στην 8 λέγεται έξα.
Αφήνουμε το σκάκι και πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, την ακολουθία Φιμπονάτσι. Αυτό που προηγουμένως είχαμε δει σαν αναδρομική ακολουθία που έχει τουλάχιστον δύο προηγούμενους όρους. Η ακολουθία Φιμπονάτσι είναι πιθανώς η διασημότερη όλων των ακολουθιών που υπάρχει και οι εφαρμογές της έχουν μια τεράστια ποικιλία. Μπορεί να συναντήσετε εφαρμογές της ακολουθίας Φιμπονάτσι από τη βιολογία μέχρι τα χρηματοοικονομικά και ούτω καθεξής. Σας υπενθυμίζω ότι η ακολουθία περιγράφεται με αυτόν εδώ τον αναδρομικό τύπο. Είναι αναδρομική, εντάξει, και κάθε όρος της εξαρτάται από το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τον πρώτο όρο τον θέτουμε 0, όπως είναι στο πάνω μέρος του πίνακα, και περιπτώσεις και το δεύτερο 1, και περιπτώσεις όπου βάζουμε και τον πρώτο όρο να είναι τι πράγμα. 1 και 1. Σε αυτή την περίπτωση εδώ μπορούμε να το ξεκινήσουμε από το... Αν αυτό εδώ πέρα είναι 0 και αυτό εδώ είναι 1, συνήθως αυτό εδώ το γράφουμε πώς. Να είναι σαν F του 2. Εντάξει, χρησιμοποιούμε και αυτό το F του 0 ίσον 0. Εξαρτάται πώς θα το πάρει κανείς. Μπορείτε να δείτε και τις δύο συγκεκριμένες λύσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τόσο πολύ από πού ξεκινάει η ακολουθία Φιμπονάτσι, αλλά είναι οι όροι της καθώς συνεχίζουν. Αυτό το 2, 3, 5, 8, 13 κτλ. Κτλ, κτλ. Οι εφαρμογές, σας λέω, μπορεί να τις συναντήσετε σχεδόν σε όλες τις επιστήμες. Πριν μιλήσουμε για το περισσότερο για την ακολουθία Φιμπονάτσι και τον αριθμό φι, θα δώσουμε έναν μικρό περιγραφικό ορισμό για το τι είναι όριο ή, αν θέλετε, αριθμός σύγκλησης μιας ακολουθίας. Θα λέμε, λοιπόν, ότι μια ακολουθία αλφανή, σας ξαναεπενθυμίζω, εδώ μιλάμε για πραγματικές ακολουθίες, εντάξει, συγκλίνει σε έναν αριθμό L, έχει ένα όριο με λίγα λόγια, όταν αυτό το N μπορεί να γίνει άπειρο όπως είναι εδώ πέρα πάνω, εντάξει, και ο νιωστός όρος αυτής της ακολουθίας, εντάξει, είναι πόσο, το L, όταν το νι τίνει στο άπειρο. Πρακτικά αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι καθώς μεγαλώνουμε το νι και παίρνουμε, δηλαδή, για παράδειγμα α νι, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, αυτό το α νι δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, εντάξει. Τέτοιο κλασικό παράδειγμα είναι η ακολουθία 1 δια νι, η οποία τι κάνει, πού συγκλίνει, στο 0, εντάξει. Αν αυτό το νι είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, όσο και να το μεγαλώσει, αυτό το πράγμα τι θα κάνει. Δεν αλλά, είναι, πρακτικά είναι κοντά στο 0. Ένα παρόμοιο παράδειγμα είχαμε δει στον υπολογισμό του ε της μηχανής, όπου μεγαλώναμε τι πράγμα. Αυτό το νι, το οποίο θυμάστε ότι είχαμε βάλει την ακολουθία 1 δια 2 εις την. Λοιπόν, και πρακτικά γινόταν τι πράγμα, 0, εντάξει. Τώρα, γυρνάμε πάλι λίγο στην ακολουθία Φιμπονάτσι και να ορίσουμε τον αριθμό φι. Φτιάχνουμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια καινούργια ακολουθία, η οποία βασίζεται στην ακολουθία Φιμπονάτσι και ορίζεται πώς. Με το λόγο 2 διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας Φιμπονάτσι. Ορίζουμε, δηλαδή, την ακολουθία φι νι ως fn δια F, αυτό εδώ μας έχει ξεφύγει λίγο το μείον 1, εντάξει. Δεν είναι νι 1, είναι νι μείον 1. Για παράδειγμα, το φι 2 ισούται με πόσο. F2 δια F1. Το φι 3 είναι πόσο. F3 δια F2 και ούτω καθεξής. Θα κάνουμε τη διαίρεση, εντάξει. Μπορεί να αποδειχτεί, κυρίες και κύριοι, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, ότι η ακολουθία φι συγκλίνει σε αυτόν εδώ τον αριθμό. Στο 1 είναι ρίζα 5 δια 2, ο οποίος είναι περίπου το 1,618. Να σας θυμίσω ότι η ακολουθία Φιμπονάτσι δεν συγκλίνει. Συνεχώς τι κάνει. Αυξάνεται, εφόσον είναι άθροισμα, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να σταματήσει κάπου, εντάξει. Συνεχεία τι κάνει, αυξάνει. Ο λόγος όμως αυτών των αριθμών παρατηρείται ότι μένει σταθερός περίπου. Για παράδειγμα, αν θα είστε εδώ, πόσο κάνει 8 δια 5. Περίπου 8 δια 5 κάνει 1,6, εντάξει. 13 δια 8 κάνει περίπου 1,6. 21 δια 20, 13, 34 δια 21 και ούτω καθεξής. Αυτά τα κλάσματα, με λίγα λόγια, όπως περιγράφονται εδώ, τείνουν σε αυτόν τον αριθμό. Περίπου, εντάξει. Ο ακριβής αριθμός είναι τούτος εδώ. Τώρα, να σας ρωτήσω λίγο το εξής. Από πού αλλού έχετε ακούσει αυτόν τον αριθμό? Ο αριθμός αυτός λέγεται αλλιώς και μαγικός αριθμός φι. Το μαγικό αριθμό φι τον έχετε ακούσει? Η χρυσή τομή. Τι είναι η χρυσή τομή?
Η χρυσή τομή μπορεί να υπολογιστεί είτε ως ρίζα αυτής της εξίσωσης που βλέπετε στο πάνω παράδειγμα, είτε ως κλάσμα τούτο εδώ. Ένα συν, ένα διά, ένα συν, ένα διά, ένα και ούτω καθεξής. Αυτό το πράγμα πάει στο άπειρο, εντάξει. Αν προσπαθήσετε να βρείτε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, θα καταλήξετε στη ρίζα, στο μαγικό αριθμό φ, το οποίο πού άλλο το έχετε ακούσει, εκτός το ότι τέλος πάντων είναι η ρίζα αυτής της εξίσωσης ή ότι είναι το όριο στο οποίο συγκλίνει η ακολουθία φ, η οποία ορίζεται ως κλάσμα διαδοχικών όρων της ακολουθίας Φιμπονάτσι. Πού άλλο έχετε ακούσει. Αυτή η χρυσή τομή που λέτε τι είναι. Η χρυσή τομή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο υπολογισμός λόγων ανάμεσα σε ευθύγραμμα τμήματα όταν χωρίζονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, εντάξει. Αν λοιπόν πάρετε ένα ευθύγραμμα τμήμα που είναι αυτό το όλο μαζί, αυτό το α συν β που λέει εδώ ο πυραπίνακας, εντάξει. Και προσέξτε λίγο τι κάνουμε στη διαίρεση. Αν διαιρέσετε το μεγάλο κομμάτι του ευθύγραμμα τμήματος με το μικρό, εντάξει, έτσι ώστε να ισούτε με όλο το ευθύγραμμα τμήμα δια το μεγάλο, εντάξει, αυτή η διαίρεση θα πρέπει να γίνει σε ποιο ρυθμό, σε ποιο νούμερο. Στο 1,618, σε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι και η λεγόμενη χρυσή τομή, διάσημη εφαρμογή της οποίας είναι ο Παρθενώνας, εντάξει. Είναι. Αν κόψουμε ένα δέντρο στη μέση, ναι. Ναι, ναι, από ό,τι ξέρω, ναι. Εγκυκλοπαιδική βέβαια είναι αυτή η γνώση που σου δίνω, εντάξει. Δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω 100%, αλλά εγκυκλοπαιδικά από αυτά που ξέρω, ναι, ισχύει. Τώρα, σας ρωτήσω εγώ λίγο κάτι άλλο. Ο λόγος αυτός εδώ, με το πώς χωρίζουμε δηλαδή ένα αντικείμενο έτσι ώστε να είναι όμορφο στο μάτι, εντάξει, να μας αποπνέει έτσι ομορφιά, η οποία σας λέω έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην Ακρόπολη και σε πολλά άλλα κτίσματα, ζωγραφικές κτλ. Μπορείτε να το συναντήσετε ακόμα και σε πιο πρακτικές σημερινές εφαρμογές, όπως είναι οι φωτογραφίσεις, πώς το λένε, που κάνουν για τα περιοδικά μόδας, εντάξει. Έχει αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο λόγος του προσώπου του. Αν δηλαδή πάρει κανείς, για παράδειγμα, το ύψος, αυτό εδώ το κομμάτι, και το διαιρέσει με αυτό εδώ, εντάξει, θα πέσει σε αυτή την περίπτωση. Αυτοί που ασχολούνται με τη μόδα ψάχνουν τέτοια μοντέλα, να ξέρετε, εντάξει. Αυτά βγαίνουν ωραία στις φωτογραφίες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οπότε ψάξτε το λίγο να ξέρετε κι εσείς που βρίσκεστε. Τώρα, πώς υπολογίζουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το όριο. Τι κάνουμε δηλαδή σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όταν στη διάθεσή μας το προγραμματιστικό περιβάλλον που διαθέτουμε είναι κάτι το οποίο είναι όπως ένα υπολογιστικό φύλλο και όχι μια γλώσσα προγραμματισμού, εντάξει. Τι κάνουμε για να βρούμε αυτό το όριο. Κοιτάξτε λίγο πώς δουλεύουμε. Καταρχήν, χρειαζόμαστε ένα αυθαίρετα θετικό μικρό αριθμό με βάση τον οποίο θα υπολογίσουμε την ακρίβεια. Αυτός ο αριθμός λέγεται ακρίβεια της μεθόδου και με βάση τον οποίο θα υπολογίσουμε το όριο. Τυπικά αυτό μπορεί να είναι ένας αριθμός περίπου στο 1 χιλιοστό, ένα δεκάκι χιλιοστό όπως είναι εδώ αυτό το παράδειγμα που κάνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι όσο πιο μικρός είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια θα έχουμε στους υπολογισμούς, εντάξει. Άρα λοιπόν ένας χοντροειδής υπολογισμός μπορεί να γίνει με ένα έψιλο της τάξης του 10 στη μείον 3 ή 10 στη μείον 4. Ένας πιο ακριβής υπολογισμός μπορεί να γίνει με ένα έψιλον της τάξης του 10 στη μείον 6 ή 10 στη μείον 8 και ένας, αν θέλετε, ακόμα πιο αυστηρά επιστημονικός υπολογισμός μπορεί να γίνει με πολύ μικρά έψιλον, περίπου στο 10 στη μείον 12 ή 10 στη μείον 9, κάτι τέτοιο, εντάξει, ένα δισεκατομμυριοστό περίπου, εντάξει. Τώρα, για τα πράγματα τα οποία εξετάζουμε εμείς στο μάθημα, τα οποία είναι για όρους έτσι επίδειξης, τέτοιοι υπολογισμοί με το 10 στη μείον 4 μας είναι υπέρ αρκετοί. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θέτουμε τους πρώτους όρους της ακολουθίας. Συμπληρώνουμε δηλαδή αυτό που λέμε γνωστούς όρους. Αυτοί μπορεί να είναι συνήθως ένα ή δύο όροι. Για παράδειγμα, η Φιμπονάτσι έχει πόσους όρους. Δύο. Αυτούς δεν τους υπολογίζουμε. Πρέπει να μας τους δώσει κανείς ποιος είναι αυτός ο αρχικός όρος της αναδρομικής ακολουθίας. Και σας λέω, συνήθως είναι ένα ή δύο. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να βρούμε και τρίτο όρο κτλ. Εντάξει, αλλά συνήθως είναι ένας. Και σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι η Φιμπονάτσι μπορεί να είναι δύο όροι. Αυτούς πρέπει να τους πληκτρολογήσουμε, δηλαδή είναι δεδομένα του προβλήματος. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζουμε με τον τύπο που έχουμε από την ακολουθία. Πρέπει να συμπληρώσουμε τον επόμενο όρο της ακολουθίας. Αυτό τον υπολογίζουμε, δεν τον πληκτρολογούμε. Κατανοητό.
Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο πρώτος όρος της ακολουθίας της Φιμπονάτσι είναι το 1. Και ο δεύτερος είναι το 1. Ο τρίτος όρος που είναι, δεν είναι το 1 συν 1. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε υπολογισμό. Αφού κάνουμε τον υπολογισμό, πάμε τότε στο βήμα 4 που είναι και το πιο σημαντικό και υπολογίζουμε την απόλυτη διαφορά. Καταρχήν τη διαφορά και μετά θα δείξουμε και πώς υπολογίζουμε και την απόλυτη διαφορά των δύο διαδοχικών όρων. Πόσο διαφέρει με λίγα λόγια ο τρίτος όρος από τον δεύτερο ή αν θέλετε ο δέκατος από τον ένατο, ο εκατοστός από τον 21ο, ο νιωστός από τον ι πλην ένα όρο. Ποια είναι η διαφορά τους? Όταν αυτή η διαφορά κατά απόλυτη τιμή γίνει μικρότερη από αυτό το ε, εντάξει, τότε θεωρούμε ότι η ακολουθία έχει συγκλίνει. Σταματάει δηλαδή με λίγα λόγια να αλλάζει αυτό το αν και πάνω κάτω είναι τι πράγμα. Το ίδιο. Καταλαβαίνετε ότι όσο μικρότερο είναι αυτό εδώ το ε, τόσο αυτές οι διαφορές θα γίνουν πιο λεπτές. Εντάξει, θα πάμε παρακάτω στον ίδιο, δηλαδή θα μεγαλώσουμε τους όρους που υπολογίζουμε, αλλά θα έχουμε πιο ακριβή αποτελέσματα. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι γίνεται. Αν ο έλεγχος αυτός είναι ψευδής, δηλαδή αν δεν ισχύει αυτή εδώ η συνθήκη, με λίγα λόγια η απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο διαδοχικών όρων είναι μεγαλύτερη από το ε, πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία. Με λίγα λόγια να επαναλάβουμε τι, να υπολογίσουμε έναν ακόμα όρο. Να πάμε από το α3 στο α4, στο α5, στο α6 κτλ. Μέχρι ότου αυτή εδώ η συνθήκη γίνει τι, αληθής. Όταν γίνει αληθής, είμαστε πια εδώ και λέμε ότι, σταματάμε τον υπολογισμό και λέμε ότι η ακολουθία έχει συγκλίνει και ο όριο της ακολουθίας είναι ποιο. Ο τελευταίος όρος που έχουμε υπολογίσει. Εντάξει. Σαν διαδικασία έχουμε καταλάβει τι κάνουμε. Α ορίζουμε έναν πολύ μικρό θετικό αριθμό, αυθαίρετα ως ακρίβεια της μεθόδου. Περίπου σας λέω 10^4 ή αν θέλετε ακόμα καλύτερα 10^6 είναι μια χαρά για τους σκοπούς του μαθήματός μας και τις ανάγκες του μαθήματος. Στη συνέχεια υπολογίζουμε διαδοχικούς όρους της ακολουθίας μέχρι ότου η διαφορά τους να γίνει τι, πάρα πολύ μικρή, πιο μικρή από εκεί και σταματάμε εκεί. Εντάξει. Εδώ σας δείχνω λίγο ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται σε αυτόν τον αριθμό φ. Κοιτάξτε λίγο τι κάνουμε. Εδώ όπως βλέπετε είναι οι αριθμοί φυσικοί, 1, 2, 3, 4 η ώρα της ακολουθίας. Εδώ είναι οι αριθμοί Φιμπονάτσι σε αυτή τη στήλη, στην β. Εδώ ξεκινάνε από το 1, όχι από το 0, ωραία. Και στη συνέχεια, μπορείτε να μου πείτε ποιος τύπος υπάρχει εδώ μέσα. Ναι. Ποιος τύπος στο υπολογιστικό φύλλο. Κελιά δηλαδή πρέπει να μου πεις, συναρτήσεις, κελιά και τέτοια. Όχι, αντιστοιχεί, αλλά δεν υπάρχει αυτός. Αυτό που λες είναι η μαθηματική του αντιστοιχεία. Αυτό που υπάρχει μέσα στο κελί είναι τι. Νο. Βλέπετε πόσο μακριά είμαστε. Τι υπάρχει εκεί μέσα. Είμαστε στο B4, στο V4. Είμαστε εδώ. Σε αυτό εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ. Τι υπάρχει εδώ μέσα. Όχι στο κουτάκι που είναι επιλεγμένο, γιατί εδώ είναι η εικόνα. Στο Β4 τι υπάρχει. Β2 συν Β3. Εντάξει. Το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Και ούτω καθεξής. Αυτό που είναι επιλεγμένο εδώ στο Φ, εντάξει, είναι τι πράγμα. Αυτό που, εδώ μέσα τι έχει. Ποιος είναι ο τύπος που έχει εδώ μέσα. Ορίστε. Πόσο. Πώς ορίσαμε την ακολουθία φ. Β3 προς Β2. Εντάξει, είναι ο λόγος των δύο διαδοχικών όρων της ακολουθίας Φιμπονάτσι. Στη στήλη τώρα δέλτα εδώ έχουμε υπολογίσει τι πράγμα. Τη διαφορά. Ωραία. Εδώ δεν υπάρχει, ξέρετε, πώς το λένε, σε αυτό το σημείο κάποια συγκεκριμένη διαφορά, γιατί αυτό αυθαίρετα έχει πει πόσο. Μονάδα. Αλλά εδώ κάτω, αυτό εδώ βλέπετε ότι 2 πλην 1 κάνει 1. Βλέπετε ότι 1,5, συγγνώμη λίγο, 2 μείον 1,5 κάνει πόσο. 0 και ούτω καθεξής.
Βλέπετε ότι αυτή εδώ η στήλη, όπα συγγνώμη λίγο, συγκλίνει σιγά σιγά πού, στο 1,61. Και αυτή εδώ η διαφορά σιγά σιγά τι κάνει. Μικραίνει. Βλέπετε πως τα μηδενικά ξεκινήσαν εδώ, είναι 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, εδώ είναι 3 και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή η στήλη που λέγεται control, στην ουσία τι είναι, φαντάζομαι ότι είναι. Είναι μια συνάρτηση, περιέχει μια συνάρτηση if, που ελέγχει αν αυτός εδώ ο αριθμός είναι τι. Μικρότερος από το εψιλον. Εδώ δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε την απόλυτη διαφορά, αλλά θα το δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, εντάξει. Λοιπόν, από θεωρητικής πλευράς είμαστε καλυμμένοι, σαν ανάλυση δηλαδή το τι έχουμε πει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι τώρα το εξής. Θα συνεχίσουμε λίγο κάνοντας μερικά παραδείγματα πάνω σε αυτά που έχουμε πει, εντάξει. Είτε αναφερόμαστε στις απλές ακολουθίες, είτε στη Φιμπονάτσι, είτε στη Φι, στο σκάκι, στον αριθμό. Και θα κάνουμε και ένα παράδειγμα με τον αριθμό ε, τη βάση των επέριων λογαρίθμων. Απορία μέχρι εδώ έχουμε. Ναι. Δεν σ' ακούω καθαρά. Ναι. Α, αυτό δεν έχει να κάνει με το εδώ πέρα στον υπολογισμό. Πώς αυτό το 10 στην... Πού ήταν αυτό. Όχι, εδώ πέρα ήμασταν, ναι. Πώς από αυτό το νούμερο... Είναι μια υπόθεση. Εντάξει, αλλά λέμε ότι αν ένας κόκκος κάνει, ζυγίζει ένα δέκατο του γραμμαρίου, τότε αναλογικά θα πάει έτσι. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι πόσο, πόσα γραμμάρια έχει ένα κιλό και πόσα γραμμάρια έχει ένας τόνος. Από εκεί και διαιρέσεις κάνουμε. Εντάξει. Πάμε λίγο στα παραδείγματα, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε λίγο. Συμφωνούμε ότι θα ξεκινάμε με αυτή την ιδέα ότι περιγράφουμε μια ακολουθία δίνοντας καταρχήν τους όρους στο 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Πώς κάνουμε αυτήν εδώ τη στήλη, προσέξτε λίγο. Από μόνη της δεν είναι και αυτή μια ακολουθία. Για κοιτάξτε να δείτε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε για να τη σχηματίσουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε πάει μέχρι το 20. Κοιτάξτε πώς μπορεί κανείς να κάνει αυτό το πράγμα εύκολα και γρήγορα. Ο πιο απλός τρόπος για να κάνετε χωρίς τύπους μία αριθμητική πρόοδο σε ένα υπολογιστικό φύλλο είναι να δώσετε τους δύο όρους, δηλαδή τον πρώτο όρο και τον επόμενο. Εάν δεν έχετε μία κατάσταση όπως είναι τούτη εδώ, τότε επιλέξτε αυτά τα δύο κελιά. Εντάξει, το ένα και το δύο. Αν αυτό το κελί το πάω προς τα κάτω, τι θα γράψει. Αυτό που θα καταλάβει ο υπολογιστής είναι ότι έχω επιλέξει δύο κελιά, εντάξει, που ξεκινάω από τόσο και η μεταβολή μου είναι τόσο. Οπότε θα προσθέσω μία ακόμα τέτοια μεταβολή. Και αυτό που θα συμβεί είναι τι πράγμα. Το βλέπετε που το γράφει. 3, 4, 5 κτλ. Και μπορείτε να το πάτε μέχρι το 20 για παράδειγμα. Αν όπως εδώ το ζητούμενο είναι να βρούμε 20 όρους ακολουθίας. Ή μέχρι το 50, το 60 κτλ. Ένας εύκολος λοιπόν και γρήγορος τρόπος είναι τούτος εδώ. Εντάξει. Εναλλακτικά κυρίες και κύριοι, μπορούσατε να κάνετε το εξής. Να γράψετε εδώ το 1 και να γράψετε εδώ τι πράγμα. Ποιον τύπο. Να χειριστείτε δηλαδή αυτή τη στήλη ως επίσης μια ακολουθία, η οποία είναι η ακολουθία των φυσικών αριθμών, εντάξει. Το προηγούμενο συν 1, συν 1 και το καθεξής. Και αυτό θα σας δώσει το σωστό αποτέλεσμα, αλλά τώρα πια δεν χρειάζεται να επιλέξετε για να τραβήξετε τον τύπο προς τα κάτω το πρώτο κελί. Γιατί. Γιατί όλη η πληροφορία έχει μπει στο κελί ποιο. Στο α3. Όπου είναι τι. Ένας τύπος με σχετική αναφορά κελιού. Αν το πάω αυτό προς τα κάτω τι θα γίνει. Θα γίνει α3 συν 1, α4 συν 1 κτλ. Εντάξει. Και επίσης μπορείτε να πάρετε το σωστό αποτέλεσμα. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τώρα πια, εκτός από τους αριθμούς αυτούς, έχετε ενσωματώσει μέσα στο υπολογιστικό φύλλο 19 επιπλέον τύπους. Θέλω να σας πω ότι όσους περισσότερους τύπους βάζετε μέσα σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αυτά τα ίσον, εντάξει, επιβαρύνεται η μνήμη του υπολογιστή, εντάξει. Δυσκολότερα ανοίγει, με λίγα λόγια, ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τύπους, παρά ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τι πράγμα. Νούμερα. Κατανοητό.
Τώρα, ας τα αφήσουμε έτσι, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο για την ώρα. Προσέξτε τώρα λίγο. Εδώ έχουμε το εξής. Αυτό είναι μια ακολουθία, παρόμοια με αυτή που είχαμε κάνει πριν, απλά ξεκινάμε από πού? Από το 0. Αντί να ξεκινήσουμε από το 1, ξεκινήσαμε από πού? Από το 0. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εδώ τώρα έχουμε την ακολουθία πια. Ξεκινάμε πάλι από το 0. Καταλαβαίνετε την ακολουθία α νύπλη 1 συν 2. Κάνουμε με λίγα λόγια την ακολουθία των άρτιων αριθμών. Και κάθε όρος είναι τι? Συν 2 από το προηγούμενο, συν 2 από το προηγούμενο. Και ούτω καθεξής. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ποιο πράγμα. Θυμάστε την ακολουθία που είχαμε δει, α νι ίσον 2 α νι πλην 1 συν 1. Το διπλάσιο του προηγούμενου συν 1. Το διπλάσιο του προηγούμενου συν 1. Εντάξει, αν ξεκινήσουμε από το 0, το διπλάσιο του 0 είναι 0, συν 1 μας κάνει 1. Οπότε αυτό το 3 πώς προκύπτει? Είναι 2 φορές το 1 συν 1. Αυτό, 2 φορές το 3 συν 1 και το καθεξής. Εντάξει, και έτσι έχουμε παράγει τους όρους μέχρι το 20. Βλέπετε πόσο γρήγορα μεγαλώνει και αυτό εδώ. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ είναι, αν θυμάστε, είχαμε κάνει ένα παράδειγμα που είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, δηλαδή είναι ένας γραμμικός συνδυασμός. Εδώ έχουμε 3 φορές τον προηγούμενο όρο, μείον 2. Κατά αναλογία, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορείτε να εύκολα να φτιάξετε οποιαδήποτε τέτοια αριθμητική ακολουθία χρειάζεται, έτσι δεν είναι? Σας το ξαναθυμίζω, χρειαζόμαστε μία στήλη για να ξέρουμε τους όρους της ακολουθίας, το 1, 2, 3, 4, πώς πάει, εντάξει, και χρειαζόμαστε τους αρχικούς όρους. Εδώ όλες μας οι ακολουθίες έχουν πόσους αρχικούς όρους? Έναν. Αυτοί οι αρχικοί όροι θα πρέπει να πληκτρολογηθούν. Ο τύπος ξεκινάει από εκεί και μετά, εντάξει. Αυτό εδώ, όπως για παράδειγμα είναι το εδώ, όπου έχουμε 2 φορές το προηγούμενο συν 1, 2 φορές το προηγούμενο συν 1 και ούτω καθεξής. Καθαρά εμπειρικά να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Αν αυτό εδώ ήταν επίσης κόκκι του σιταριού στο ΣΥΣΑ, ποιο πιστεύετε ότι θα έχει μεγαλύτερο? Δηλαδή, αν αθροίσουμε αυτήν εδώ, την πάμε μέχρι το 64 και την αθροίσουμε αυτή τη στήλη, θα πάρουμε λιγότερο ή περισσότερο ή το ίδιο σιτάρι? Γιατί? Αφού είναι επί 2. Ορίστε. Πόσο διαφορά κάνει αυτό το συν 1? Ορίστε. Συμφωνούμε ότι θα πάρουμε περισσότερο καταρχήν. Αυτό το περισσότερο θα είναι πόσο? Μόνο το συν 1? Όχι. Γιατί κοιτάξτε λίγο. Αυτό εδώ που είναι 1, εντάξει, μετά βλέπετε ότι αντί για 3 έγινε πόσο? Αυτό θα ήταν 2, εντάξει. Θα βάζαμε και εδώ πέρα ένα, έτσι δεν είναι, και θα γινόταν, θα πηγαίνουμε όλα ένα προς τα πάνω. Οπότε αυτό εδώ, αντί για 4, τώρα πια είναι 7. Αντί για 8 είναι 15, είναι σχεδόν το διπλό. Είναι πολύ περισσότερο, γιατί αυτό το 1 συνεχώς διπλασιάζεται, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα με λίγα λόγια τρέχουν 2 παράλληλες ακολουθίες διπλασιασμού, απλά η μία έχει μια καθυστέρηση ενός βήματος, εντάξει. Θα είναι πολύ περισσότερο από το, περίπου 50 φορές περισσότερο από το προηγούμενο, αυτό το συν 1. Γι' αυτό τα προσέχετε αυτά, το κάνετε έτσι, πολλαπλασιασμούς κτλ. Ωραία, μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Απλό, εύκολο, γρήγορα, κατανοητό κτλ. Τέλεια. Πάει αυτό. Πάμε να δούμε λίγο αυτή την ακολουθία Φιμπονάτσι, κυρίες και κύριοι. Εδώ μας έχει χαλάσει λίγο η ορολογία, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βρούμε το... Αυτό που γράφουμε εδώ πέρα είναι α νι συν 2 ίσον α νι συν α νι πλην 1. Μπορείτε να καταλάβετε. Έχει χαθεί λίγο συμβολισμός από εδώ μέσα, από αυτά τα κουτάκια, αλλά δεν πειράζει. Προσέξτε λίγο, σε αυτή τη συγκεκριμένη ξεκινάμε από το 0. Εντάξει. Υπάρχουν, σας λέω, Φιμπονάτσι που μπορείτε να πείτε ότι ξεκινάνε και από το 1. Πώς το κάνουμε, κυρίες και κύριοι? Αυτό εδώ πέρα μπορούμε να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Τι χρειαζόμαστε, εντάξει. Αυτά μισό λεπτά τα κάνουμε λίγο πιο έντονα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το νι. Εφόσον μας λέει κανείς, μας δίνει κανείς το α0 ίσον τόσο, εντάξει, το α0 ίσον 0, σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από πού? Από το 0. Και μετά να πάμε πού? Στο 1, 2, 3 κτλ. Εντάξει, εδώ βλέπετε ότι το έχω κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παράγω την ακολουθία κτλ. Αυτό, σας το ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς αλλιώς. Για παράδειγμα, να γράψετε εδώ 1,
όχι τον τύπο, εντάξει. Σβήστε τα αυτά εδώ για να σας διευκολύνω. Και αφού έχετε γράψει το 0 και το 1, τους δύο πρώτους δηλαδή όρους, να πάτε αυτό εδώ προς τα κάτω και να το συμπληρώσετε μέχρι εδώ. Εντάξει. Αφού ξεκινάμε από το 0, σημαίνει ότι θα σταματήσουμε στο 19. Είναι το ίδιο πράγμα σαν αποτέλεσμα. Τώρα, αυτό εδώ το 0, που είναι η τιμή του αλφανή, μας το δίνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να το πληκτρολογήσουμε. Βλέπετε ότι αυτός εδώ ο τύπος δεν έχει κάποιο υπολογισμό, εντάξει. Είναι μέρος του προβλήματος, των δεδομένων του προβλήματος. Όπως και αυτό εδώ, εντάξει. Οι δύο πρώτοι όροι της ακολουθίας, δηλαδή, είναι 0 και 1. Από εκεί και μετά, όμως, αρχίζουν τι? Οι προσθέσεις. Αν αυτό εδώ πέρα το σβήσουμε ολόκληρο και πείτε ότι δεν υπάρχουν, σας το ξαναλέω ότι αυτό που έχουμε γράψει στον πίνακα είναι σαν να λέμε ότι έχουμε γράψει τα δεδομένα του προβλήματος, εντάξει. Η λύση ξεκινάει από εδώ και στο εξής και λέμε ότι τώρα πια οι όροι της ακολουθίας, αυτά τα F1, F2, F3 κτλ. Ή αν θέλετε όπως είναι εδώ το α1, α2 κτλ. Έχουν τοποθετηθεί πού? Σε κελιά ενός υπολογιστικού φύλου. Επομένως, ο υπολογισμός είναι τούτος εδώ. Ο προηγούμενος όρος συν τον ακόμα πιο προηγούμενο όρο. Προσέξτε λίγο το πιθανό λάθος που έχω δει πολλές φορές. Εντάξει. Μικρό μεν, αλλά στην ουσία, αντί να προσθέσετε τους δύο προηγούμενους, διπλασιάζετε τον προηγούμενο. Εντάξει. Πράγμα το οποίο θα μας δώσει άλλα πράγματα. Θα ξαναπάμε στο σκάκι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα τον. Ναι, θα το διορθώσουμε. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Αυτόν εδώ τον τύπο τώρα, μπορείτε απλά να το σύρετε προς τα κάτω ή να κάνετε διπλό κλικ και να συμπληρώσετε. Εντάξει. Συμφωνούμε ότι αυτό είναι σωστό. Ότι για παράδειγμα αυτό το 2 προκύπτει ως 1 συν 1. Αυτό το 3 προκύπτει ως τι? 2 συν 1. 3 συν 2. 5 συν 3 και ούτω καθεξής. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Βλέπετε πώς παράγονται αυτοί οι όροι. Τώρα, μπορεί κανείς να επεκτείνει αυτόν τον υπολογισμό για το πώς μπορούμε να βρούμε την ακολουθία φ. Ας τα διαγράψουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Μάλλον να το κάνουμε λίγο από την αρχή. Τελείως από την αρχή. Εντάξει, θέλουμε λοιπόν, σας το ξαναλέω, σαν στόχο, να υπολογίσουμε τους όρους της ακολουθίας φ, της χρυσής τομής δηλαδή, και να βρούμε αν αυτή συγκλίνει και πού. Τι πρέπει να κάνουμε? Χρειαζόμαστε τον ι. Αυτό το 1, 2, 3, 4 κτλ. Θέλετε να ξεκινήσουμε τη Φιμπονάτσι από το 0 ή από το 1? Από το 1, γιατί εδώ δεν έχει πια νόημα. Εντάξει. Ας βάλουμε τη Φιμπονάτσι έτσι. Ωραία. Ξέρουμε λοιπόν ότι έχουμε τους δύο πρώτους όρους 1 και 1. Και ότι αυτό εδώ είναι ο προηγούμενος όρος συν μία μονάδα. Πολύ ωραία. Ξέρουμε ότι το φ, το ελληνικό πια φ, εδώ δεν ορίζεται, εντάξει, αλλά εδώ ορίζεται πώς? Ως αυτό διά αυτό. Συμφωνούμε? Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Τώρα, θέλουμε να υπολογίσουμε και τη διαφορά των δύο διαδοχικών όρων. Το δέλτα. Πόσο διαφέρουν οι δύο διαδοχικοί όροι? Επειδή δεν ενδιαφερόμαστε για την ακολουθία Φιμπονάτσι, αλλά για τη φ, για να υπολογίσουμε τη διαφορά, θέλουμε να βρούμε τι πράγμα? Έναν ακόμα όρο. Εντάξει, οπότε προσέξτε λίγο κάτι. Αντί να κάνουμε αυτή την κίνηση εδώ, να πάμε δηλαδή στο 3, να πάμε αυτό εδώ και να πάμε αυτό εδώ, κόπα συγγνώμη λίγο, εδώ πρέπει να βάλουμε τον τύπο. Εντάξει, τώρα είμαστε σωστοί, σωστά. Κάνουμε λοιπόν τούτο εδώ. Εδώ πρέπει να υπολογίσουμε τι πράγμα? Τι διαφορά τους? Αυτό μείον αυτό εδώ. Συμφωνούμε? Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, τυχαίνει η αριθμή να είναι θετική. Γενικά όμως, αυτό που θα πρέπει να παίρνουμε και να υπολογίζουμε είναι η απόλυτη διαφορά. Θέλω να σας θυμίσω ότι η απόλυτη διαφορά γράφεται με τη συνάρτηση ABS, όπως συγγνώμη λίγο. ABS βγαίνει από το absolute, το καταλαβαίνετε νομίζω όλες σας και όλοι. Εντάξει, είναι η συνάρτηση η οποία υπολογίζει την απόλυτη τιμή ενός ορίσματος. ABS μείον 1 κάνει πόσο? 1. Ενώ για παράδειγμα ABS του 3 θα κάνει πόσο? 3. Και ούτω καθεξής, εντάξει. Για να είμαστε λοιπόν σωστοί, θα πρέπει εδώ να περικλείσουμε αυτόν εδώ τον τύπο με τη συνάρτηση ABS
έτσι ώστε να υπολογίζεται η απόλυτη τιμή αυτής της διαφοράς. Εντάξει. Με πόσο ε θέλετε να ορίσουμε να κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς. Κοιτάξτε λίγο τι θα κάνουμε. Θα πάμε εδώ λίγο στην άκρη και θα πούμε ότι ο αριθμός μας ε είναι πόσο. Θα το πούμε εμείς αυθαίρετα, εντάξει. Πόσο θέλουμε, 10 στη μείον τετάρτη, 10 στη πόσα δεκαδικά θέλουμε. Ορίστε. Θέλετε έτσι καλή ακρίβεια, δεν θέλετε έτσι. Ωραία, 10 στη μείον 6. Λοιπόν, 3, 4, 5 και ένα εδώ 6. Συμφωνούμε. Ένας μικρός αριθμός. Οπα. Ας το κάνουμε λίγο καλύτερα, για να είστε... Το γράψουμε καλύτερα έτσι. Μείον, ε. Ορίστε. 10 στη μείον 6. Είναι τούτο εδώ. Ωραία. Αυτό εδώ το βλέπετε. Είναι το ίδιο αν θα το γράφετε με σαν δεκαδικό. Απλά έτσι σας πάει πιο εύκολα στο μάτι κτλ. Κτλ. Ωραία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Πάμε εδώ πέρα και γράφουμε επίσης αυτή τη στήλη control που είχαμε δείξει στο παράδειγμα. Εντάξει. Τον έλεγχο δηλαδή για το αν αυτή η διαφορά είναι μικρότερη ή όχι. Γράψτε εδώ πέρα αν θέλετε είτε το C. Είτε όλη τη λέξη control. Αυτό που πρέπει να δούμε, να γράψουμε εδώ πέρα, δηλαδή είναι το εξής. Ίσον, if. Αν αυτός εδώ ο αριθμός είναι τι πράγμα, μικρότερος από αυτόν εδώ. Τότε γράψε για παράδειγμα true, αλλιώς γράψε τι πράγμα, false. Ή μπορείτε να το κάνετε και σαν 0 ή 1, εντάξει, όπως θέλετε εσείς. Τι είναι προς το παρόν, false. Για προσέξτε τώρα κυρίες και κύριοι. Στην ουσία αυτήν εδώ τη στήλη δεν πρέπει να την πάμε όλοι παρακάτω. Δεν είπαμε ότι επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Προσέξτε τώρα κάτι. Για να μην πηγαίνετε ένα-ένα τα στοιχεία μιας γραμμής προς τα κάτω. Δηλαδή το νι έγινε 4. Το φίνι έγινε πόσο, 3. Το έφνι, συγγνώμη, το φίνι έγινε 1,5 και ούτω καθεξής. Τώρα μην βιάζεστε, θα το πούμε, ναι. Θα μπορείτε, σας λέω, να πάρετε όλη τη γραμμή, όχι μόνο ένα κελί της κάθε γραμμής, αλλά όλη τη γραμμή και να την πάτε όλη παρακάτω, εντάξει. Αυτό που θα πρέπει να συμπληρώσουμε όμως είναι ότι τούτο εδώ που μας λέει η συνάδελφος, ότι αυτός εδώ ο τύπος, βλέπετε το ότι έγινε τώρα πια D5 που είναι το σωστό, άρα το κελί πήγε G2. Προσέξτε λίγο γιατί. Έχουμε έναν τύπο ο οποίος χρειάζεται μια σχετική αναφορά κελιού στην τρέχουσα γραμμή και μια απόλυτη αναφορά κελιού ως προς το ε. Αυτό το ε εδώ δεν πρέπει να κάνει τι. Αυτό εδώ πρέπει να μένει σταθερό. Που είναι στο κελί πόσο? G1. Επομένως αυτά εδώ χρειάζεται τι πράγμα? Δολάριο, κυρίως στο 1 αλλά προαιρετικά και στο G. Εντάξει. Έτσι ώστε όταν θα πάει προς τα κάτω να μην ελεγχθεί το κελί G2 όπως ήταν πριν, αλλά να παραμείνει πού? Στο G1. Προσέξτε λοιπόν αυτός ο τύπος καθώς αναπτύσσεται προς τα κάτω, εντάξει, και περιέχει μία σχετική αναφορά κελιού και μία απόλυτη, η απόλυτη πρέπει να έχει τι? Δολάριο. Οπωσδήποτε στον αριθμό της γραμμής, αλλά προαιρετικά και στον αριθμό στήλης, στο γράμμα που αντιστοιχεί στη στήλη, εντάξει. Τώρα αυτό εδώ μπορείτε, θα πρέπει να το πάτε προς τα κάτω μέχρι ισότου αυτός ο έλεγχος γίνει πόσο? True. Και καλή συνέχεια από εδώ και πέρα, εντάξει. Για να σας διευκολύνω λίγο και θα σας πω λίγο το εξής. Αν αυτό εδώ ήταν μικρό, για παράδειγμα ήταν 10 στη μείον τρίτη, το true θα έρθει πολύ γρήγορα. Το βλέπετε πόσο γρήγορα ήρθε. Άρα λοιπόν, με έναν έλεγχο στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο, στο 1/1000, θα λέμε ότι η ακολουθία φίνη συγκλίνει στον αριθμό 1,618 κάτι, εντάξει, και παρατηρούμε τη σύγκλισή της από τον όρο 11 της Φιμπονάτσι και μετά. Εντάξει, δηλαδή το F11 δια F10 μας δίνει και το όριο. Αν όμως αυτό εδώ το κάνετε 10 στη μείον 4, τώρα πια βλέπετε ότι μερικές τιμές γίνανε false και το true πήγε πιο κάτω. Βλέπετε ότι το true τώρα το έχουμε πάρει εδώ. Γιατί αυτή η διαφορά θα πρέπει να γίνει τι πράγμα? Ακόμα πιο μικρή, ακόμα πιο μικρή. Για να τη δείτε λίγο καλύτερα θα σας πω λίγο το εξής, ότι αν αυτή είναι εδώ τη σειρά, τη μορφοποιήσετε σε αριθμό ο οποίος έχει πολλά δεκαδικά ψηφία, ας πούμε 9, για να φαίνεται λίγο καλύτερα, εντάξει. Βλέπετε ότι εδώ που έχουμε τώρα πια 4, 10 στη μείον 4 το ε, αυτό εδώ πέρα έγινε τρούστα μετά από πόσα δεκαδικά.
παρατηρήστε, είναι 1, 2, 3, 4 μηδενικά, εντάξει. Αυτό σημαίνει αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι η διαφορά αυτή που υπολογίζουμε, το δέλτα, πιο μικρή από, η καταπόλυτη τιμή πιο μικρή από το ε. Με λίγα λόγια, όταν βάζουμε 10 στη μείον τετάρτη, θα πρέπει αυτός ο αριθμός εδώ να έχει τι πράγμα. 4 μηδενικά, εντάξει. Όταν θα έχει 4 μηδενικά θα σταματήσουμε. 5 μηδενικά, 6 μηδενικά και ούτω καθεξής. Όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό το γυρίσουμε πάλι στο μείον 6, απλά θα πρέπει να πάτε αυτούς εδώ τους υπολογισμούς λίγο πιο κάτω. Εντάξει, το έβγαλε γρήγορα. Και αν θα το πάτε πιο κάτω, θα σταματήσει. Εντάξει. Εδώ είμαστε τυχεροί, ξέρετε, γιατί καθώς υπολογίζουμε διαδοχικούς όρους, το true εδώ παραμένει true. Υπάρχουν ορισμένες όμως άλλες περιπτώσεις, ξέρετε, που μπορεί να γυρίσει και λίγο πίσω. Δηλαδή να ξαναγίνει false, να ξαναγίνει true κτλ. Γενικά, βέβαια, αυτά τα true μετά όσο πάνε και σταθεροποιούνται. Τώρα, αυτός εδώ ο αριθμός που παίρνουμε, εντάξει, την πρώτη φορά που τον παίρνουμε, αυτός εδώ, λέμε ότι είναι το όριο της ακολουθίας. Αυτή εδώ η ποσότητα, ας την κάνουμε λίγο έντονη. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το όριο της ακολουθίας, είναι μία προσέγγιση του. Εφόσον εδώ έχουμε βάλει τον αριθμό 10 στην μείον 6, λέμε ότι υπολογίσαμε το όριο της ακολουθίας με ακρίβεια 10 στην μείον 6. Αυτή την δευτερεύουσα πρόταση που λέμε με ακρίβεια τόσο, αυτόν τον προσδιορισμό, μπορείς να πετάξεις την τσίχλωση, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτόν τον προσδιορισμό, ότι υπολογίσαμε αυτό με ακρίβεια τόσο, θα πρέπει να σας γίνει ψωμοτήρι, κυρίες και κύριοι. Κανείς υπολογιστής δεν υπολογίζει ποτέ άπειρη ακρίβεια. Όλα υπολογίζονται με βάση κάποια ακρίβεια, εντάξει. Ένα δεκαδικό ψηφίο, ένα σημαντικό, δύο σημαντικά, τρία, τέσσερα κτλ. Εντάξει. Αν έχουμε λίγο χρόνο, καθώς θα προχωρήσει το μάθημα, θα ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό το θέμα και θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την ακρίβεια των υπολογισμών. Να ξέρετε όμως ότι έχουν τεράστια σημασία, εκτός από απλούς μαθηματικούς που κάνουμε εδώ, κυρίως και περισσότερο σε στατιστικούς υπολογισμούς. Στατιστικές ποσότητες λοιπόν, στις οποίες δεν μας είναι γνωστή η ακρίβεια που έχουν γίνει οι αντίστοιχοι υπολογισμοί, συνήθως οδηγούν σε σφάλματα και πρέπει να τους παρακάμπτετε. Πόσο πολύ διαφέρει αυτό εδώ από τη θεωρητική λύση? Η θεωρητική λύση, θυμάστε ότι ήταν, αν τη βάλουμε εδώ δίπλα, αυτό εδώ το κλάσμα. 1 συν SQRT 5 δια 2. Δεν ήταν αυτό εδώ? Αυτός εδώ ο αριθμός διαφέρει από αυτόν εδώ? Πώς λέτε όχι? Πώς λέτε όχι? Ορίστε. Επειδή βλέπετε λίγα δεκαδικά ψηφία, δεν είχαμε πει ότι ο υπολογιστής υπολογίζει μέχρι πόσα ψηφία? 14 σημαντικά, ε. Θα πρέπει να κάνετε και αυτόν με 14. Βλέπετε ότι δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι. Αν το κάνετε. Λοιπόν, αν εδώ, προσέξτε λίγο, αφαιρέσετε αυτή την τιμή, αυτές τις δύο τιμές, εντάξει. Βλέπετε ότι θα πάρετε κάποιο σφάλμα. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε τόσο περισσότερο σε αυτό εδώ πέρα, αλλά και είναι κάτι το οποίο θα χρειαστούμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μάθημα. Εντάξει, που θα κάνουμε, την Πέμπτη δηλαδή. Θα μιλήσουμε για αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται απόλυτο ή σχετικό σφάλμα μιας μεθόδου. Όλες οι μέθοδοι οι οποίες μετρούν ποσότητες, είτε είναι θεωρητικές, είτε είναι υπολογιστικές, συγγνώμη, είτε είναι πειραματικές και βασίζονται σε κάποια στατιστική, περιέχουν μέσα σφάλματα, εντάξει. Και θα πρέπει να μπορούμε να τα μετράμε και να τα εκτιμούμε αυτά τα σφάλματα. Αυτό που συζητάμε τώρα και θα το αναλύσουμε στο επόμενο μάθημα, λέγεται σφάλμα, ή εδώ είναι απόλυτο, αν πάρουμε τη διαφορά, αλλά μπορούμε να το διαιρέσουμε και με τη θεωρητική τιμή και να πάρουμε τη σχετική διαφορά, εντάξει. Θα το δούμε στο επόμενο μάθημα, εντάξει. Αν έχετε την καλοσύνη, ρίξτε λίγο μία ματιά, γιατί στο μάθημα θα έχουμε λίγο χρόνο να το αναλύσουμε αυτό εδώ, γιατί είναι περισσότερο, αν θέλετε, μαθηματική ή στατιστική έννοια και θα πρέπει να το συναντήσετε στα αντίστοιχα μαθήματα, έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα αυτά που θα πούμε εδώ πέρα, εντάξει. Ποτέ μην λέτε όμως, βλέποντας δύο κελιά σε ένα υπολογιστικό φύλλο, ότι δύο αριθμοί είναι ίσοι ή δεν είναι ίσοι, αν δεν κάνετε τέτοιον έλεγχο, εντάξει.
Εντάξει και με αυτό. Με το τέτοιο. Λοιπόν, τελευταίο παράδειγμά μας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα είναι τούτο εδώ. Μισό λεπτάκι να το βρούμε λίγο. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει, κοιτάξτε λίγο. Σας δίνουμε έναν τύπο ο οποίος το όριο αυτής της ακολουθίας που βλέπετε στον πίνακα είναι ο αριθμός δηλαδή η βάση των επέριων λογαρίθμων. Η βάση αυτή, καθώς εδώ τον ή μεγαλώνει, και αυτό γίνεται 1 συν 1 δια νη, εντάξει, και πηγαίνει 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Αυτός εδώ ο αριθμός, στο τέλος, θα είναι ο αριθμός εψιλον, η βάση δηλαδή των επέριων λογαρίθμων. Κοιτάξτε τώρα λίγο πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπα. Για κοιτάξτε λίγο. Συμφωνούμε ότι στη στήρια α και εδώ θα δώσουμε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Για να έχουμε τους όρους της ακολουθίας. Εντάξει. Συμφωνούμε ότι ο πρώτος όρος έχουμε πει ότι είναι μονάδα. Και ο δεύτερος όρος παράγεται από αυτόν εδώ τον τύπο. Προσέξτε με λίγο. Υπάρχει αυτό εδώ. Ο μαθηματικός τύπος που λέει ότι το αλφανί ισούται με παρένθεση 1 συν 1 δια νι στη νι, εντάξει, προσέξτε, ο τύπος αυτός δεν είναι αναδρομική ακολουθία, εντάξει. Το αλφανί εξαρτάται από το νι, δεν εξαρτάται από το αλφανί πλην και τα λοιπά. Άρα το ζητούμενό μας είναι να μετασχηματίσουμε αυτόν εδώ τον τύπο σε ένα τύπο υπολογιστικού φύλου. Εντάξει. Λοιπόν. Όπα, συγγνώμη, εδώ ήμασταν. Να το ο τύπος, το βλέπουμε. Αυτό το νι που είναι ο όρος της ακολουθίας για μας είναι πια στη στήλη α, δεν είναι στη στήλη β ή κάπου αλλού, έτσι, κατανοητό αυτό. Επομένως, χρειαζόμαστε, κυρίες και κύριοι, τον τύπο που λέει παρένθεση 1 συν 1 δι α2, αυτό που είχαμε πει νι, και όλο στην α2. Ωραία. Αυτό, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, πόσο κάνει. Βλέπετε, γίνεται 2. Θυμάστε πόσο είναι ο αριθμός εψιλον. Δεν είναι κάπου 2,713 κτλ. Ωραία. Αυτό είναι 2. Μετά βλέπετε που είναι 2,25. 2,37, 2,44, 2 κτλ. Και εδώ τι κάνουμε. Παίρνουμε την απόλυτη τιμή της διαφοράς. Βλέπετε τον τύπο. Παίρνουμε δύο όρους και παίρνουμε τη διαφορά τους, τη διαφορά τους, τη διαφορά τους κτλ. Ωραία. Εδώ έχω υπολογίσει πολλούς όρους. Αν θα πάτε κάτω, έχω φτάσει μέχρι το 1000. Δεν είναι ανάγκη να το κάνετε αυτό εδώ, αλλά θα σας πω λίγο το εξής. Η ακολουθία αυτή γενικά έχει πολύ αργή σύγκληση. Δεν είναι τόσο γρήγορη δηλαδή η σύγκλησή της. Εάν εδώ θέλουμε επίσης, όπως και πριν, να ελέγξουμε αυτή την σύγκληση, τι θα πρέπει να κάνουμε. Όπως κάναμε και πριν, κάτι ανάλογο, ωραία. Τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Για προσέξτε λίγο. Μπράβο. Α, να βάλουμε και εδώ ένα έψιλον. Θα το βάλουμε λίγο μικρό στην αρχή, εντάξει. Ναι, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και μετά μπορείτε να το μεγαλώσετε. Ωραία. Ένα χιλιοστό εδώ. Οπότε θα πρέπει να γράψουμε εδώ. Οπα. Συγγνώμη λίγο. Αν αυτό εδώ είναι μεγαλύτερο από αυτό εδώ. Συγγνώμη λίγο. Έτσι δεν είναι. Ας το κάνουμε 0 και 1. Πάμε να το δούμε. Βλέπετε αυτή τη γραμμή. Προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Τι μας δείχνει αυτό εδώ η γραμμή. Ότι η ακολουθία αυτή, παρατηρείτε λίγο τα μηδενικά, εδώ είναι 3. Έχει γίνει κάτω από ένα χιλιοστό αυτή εδώ η διαφορά, εντάξει. Ότι αυτός εδώ ο αριθμός είναι πια το όριο η σύγκληση της ακολουθίας. Στην πραγματικότητα, αν θυμάστε, αυτός ο αριθμός εδώ ακόμα απέχει, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά βλέπετε ότι συνέχεια πλησιάζει. Αν αυτό το νούμερο το κάνετε ακόμα πιο μικρό το ε,
θα προσεγγίσετε ακόμα περισσότερο. Βλέπετε που τώρα πιάσετε κοντά στο 2,7. Η πραγματικότητα βέβαια, αν τη δούμε εδώ πέρα, αν θέλετε να υπολογίσουμε τον αριθμό αυτών, τον οποίο όλες αυτές τις μαθηματικές συναρτήσεις βέβαια θα τις περιγράψουμε στο επόμενο μάθημα, όπως είναι η απόλυτη τιμή, ο λογάριθμος κτλ. Η πραγματική τιμή είναι τόση. Αλλά βλέπετε ότι όσο προχωράμε, πλησιάζουμε εδώ. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μία επίδειξη της σύγκλησης μιας ακολουθίας στον αριθμό A, όπως είναι εδώ πέρα. Εντάξει, ανάλογα βέβαια με το ε που θα έχετε βάλει. Αυτό που θέλω να σας πω και θα πρέπει να θυμάστε οπωσδήποτε είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπολογισμών που κάνουμε μπλέκουν μέσα όρια ακολουθιών. Επαναληπτικές διαδικασίες δηλαδή, οι οποίες διακόπτονται με κάποια συνθήκη όταν αυτή γίνει, πώς το λένε, αληθής, εντάξει. Προσπαθήστε, αν θα συναντήσετε αντίστοιχο κεφάλαιο στα μαθηματικά σας, να το διαβάσετε καλά, διότι υπολογιστές χωρίς ακολουθίες δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε καλά, εντάξει. Λοιπόν, για το επόμενο μάθημα, εκτός από μια συνέχεια σε κάποιες μαθηματικές εφαρμογές των ακολουθιών, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τις μαθηματικές συναρτήσεις, αυτές δηλαδή που έχουμε περάσει κατά κάποιο τρόπο έτσι λίγο γρήγορα, όπως είναι η τετραγωνική ρίζα ή η ύψος στη βάση των φυσικών λογαρίθμων κτλ. Θα κάνουμε λίγο, έτσι, λίγο περισσότερο ανάλυση για τις μαθηματικές συναρτήσεις και θα δούμε πώς επίσης χρησιμοποιώντας ακολουθίες μπορούμε να φτιάχνουμε μαθηματικές συναρτήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε, θα σταματήσουμε εδώ. Να είστε καλά. Καλό σας πρωινό.